Καλησπέρα! Saturday Night Live! Καλησπέρα φίλες, φίλοι, συνάδελφοι! Ξανά εδώ μαζί, Σαββατόβραδο. Εύχομαι όλοι να έχουμε την υγεία μας, μένουμε σπίτι. Έχουμε για πολύ, όχι για πολύ ακόμα, δεν έχουμε για πολύ, έχουμε για λίγο ακόμα. Τώρα Saturday Night Live είναι πάντοτε λίγο πιο unique. Όταν βγαίνουμε, είναι πιο out of the box η κουβέντα μας. Σήμερα έχω την τιμή, πραγματικά μου κάνει την τιμή ένα μεγάλο όνομα της κομμωδικής, ένας υπέροχος άνθρωπος, φοβερός καλλιτέχνης, ο Μάικλ Καρπάθιο. Δεν θα πω πολλά για τον Μάικλ Καρπάθιο, γιατί θα μας τα πει ο ίδιος και οι περισσότεροι που είναι στον χώρο της κομμωδικής και της μόδας, της μόδας, σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν τον Μάικλ Καρπάθιο. Ο Μάικλ Καρπάθιο έχει έδρα τώρα Άμστερνταμ και θα συνδεθούμε με τον Μάικ. Και άμα μπορούμε, Γιώργο, αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε λίγο. Hello, Michael. Hey, hello, everybody. I love you, Mike. You're looking good, Mike. Thank you. So you. Sorry, Mike. I'm moving a bit. I've got to do this a bit. Okay. Mike, με βλέπεις? Ναι, ναι. Ωραία. Εσύ με βλέπεις. Εσύ με βλέπεις. Mike. Okay, Mike. Hello. What is happening up there? We're okay. Everything's fine, Mike. That's all right. Γιώργο, κλείσε τελείως τον ήχο. Okay, Mike. Λίγο θέλω να σε γνωρίσουν λιγάκι οι άνθρωποι. Mike. Okay. I'm okay. Ready to go. Okay. So, λίγο να σε γνωρίσουν λιγάκι ο κόσμος που μας βλέπει. Βεβαίως, οι περισσότεροι σε ξέρουν, αλλά θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Βεβαίως, τα έχουμε πει εμείς μαζί, αλλά τώρα μιλάμε σε πολύ κόσμο. No problem. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Μάικ, μου, θα ήθελα να ξεκινήσω και θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Η ερώτηση, με ακούς, Μάικ, Yes, I'm listening. Okay. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, πού γεννήθηκες, Μάικ? Γεννήθηκες στην Ελλάδα, γεννήθηκες στο Καναδά, γεννήθηκες στην Ολλανδία, γεννήθηκες στην Ελβετία, πού γεννήθηκες? Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, στο νησί, ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδος, Ρόδο. Α, Ρόδο. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Μάικ, και κάποια στιγμή έφυγες από τη Ρόδο και βρέθηκες στο Καναδά. Πήγαμε ως μετανάστες με οικογένεια στον Καναδά. Μεγάλωσα εκεί. Okay. Yes. And, okay. My passion has started in Canada. Your in passion, Toronto. Okay. Yes. And that is, and that is my... My passion, and my passion is my work. Sorry, Michael, απλώς, διότι μας βλέπουν και πολλοί που δεν ξέρουν και αγγλικά. Okay. Αγγλικά, αλλά άμα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο ελληνικά για τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα. Okay, no problem. Μιλάω πέντε γλώσσες και ελληνικά, αγγλικά, ολλανδικά, οπωσδήποτε. German, because είναι πολύ κοντά με την Ολλανδική γλώσσα και τα γαλλικά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Okay. So, στο Καναδά, Μάικ, σε τι ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με τρίκες και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τρίκες? Όπως μου είπε η μητέρα μου που ήμουν εγώ σε ηλικία 5 ετών, ήθελα να γίνω κομμωτής. Και αυτό μου έχει δώσει την εντύπωση ότι γεννήθηκα για να κάνω αυτή τη δουλειά ως κομμωτής. Και ασχολήθηκα μόνο αυτό που ξέρω, αυτό που κάνω. Δεν έχω κάνει καμία άλλη δουλειά. Διότι και έτσι έχω ασχοληθεί μόνο με την κομμωτική. Μεγάλωσα σε κομμωτήρια μέσα στο Τορόντο
γνώρισα, πήγα στο Canadian Hairdressing School, έτσι λέγεται το organization στο Toronto, και άρχισα την καριέρα μου γνωρίζοντας μεγάλους συνάδελφους, γνωστούς κομμωτά στο Toronto, όπως είχα γνωρίσει αργότερα το Βιντά Σασούν. Και θα σας πω μερικά λόγια όπως πώς έγινε και βρέθηκα δίπλα στο μαέστρο The Best Hairdresser Man in the whole world. Θα ήθελα να το εξηγήσεις αυτό, για να ξέρεις τις λεπτομέρειες αυτές, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Προπάντως από ένα τέτοιο master που την ακούω, he's the godfather of hairdresser, he's, you know, yes. Let me stand up. Όταν άρχισα την πρώτη και είχα τελειώσει το σχολείο στο Toronto, αποφάσισα να εργαστώ σε ένα κομμωτήριο να κάνω practicing. Αλλά ήμουν τυχερός ότι σε ένα live show είχα δει τον Βιντά Σασούν να κάνει demonstration στο Canadian Television. So I was watching, τον κοιτούσα με τόσο πολύ passion, που είπα εγώ στον εαυτό μου, Michael, the way you cut in hair is Mickey Mouse. You have to change your attitude. Την επόμενη μέρα όταν είχα lunch από το hairdressing salon που εργαζόμουν, πήγα στο Βιντά Σασούν, ήταν 150 μέτρα μακριά, περπάτησα. Και εκεί ζήτησα το reception και είπα ότι το όνομά μου είναι Μάικ Αρπάθιος, είμαι hairdresser, but I like to work here. Μου αρέσει να δουλεύω κοντά στο organization του Βιντά Σασούν. Okay. Και εκείνη τη στιγμή ήταν ο Βιντά Σασούν εκεί. Είχα την τύχη. Ήταν ο ίδιος, έτσι και ήταν εκεί. Γιατί τότε, εγώ ήμουν μικρός, αλλά διότι είχα πολλούς κομμωτές στο κομμωτήριο που δούλευα εγώ, που είχα να δουλέψει δεκαετία του 70, στο Σασούν Ρόντο, όπως είχε και εσύ. Ήταν πολύ σπάνιο, πολύ σπάνιο ήταν ο Σασούν να βρίσκεται, γιατί ήταν μία στη Νέα Υόρκη, ένα στο Λος Άντζελες, ένα στο Λονδίνο. So, ήταν και. Ήταν και. It was your lucky day. It was your lucky day. Montreal, it was in Montreal, it was in London. I was lucky, ήμουν τυχερός. Και όταν του είπα ότι είμαι Έλληνας, μου λέει. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Του λέω, θέλω να εργαστώ εδώ και δεν θέλω να με πληρώνετε, free. Μου λέει, free. Του λέω, yeah. Μα πώς θα ζήσεις. Του λέω, θα κάνω άλλη δουλειά εγώ να ζήσω. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω σπίτι, έχω συγγενείς και θα... Και το πρώτος μισθό μου ήταν $20 το μήνα. Το μήνα, Το μήνα, το μήνα. Εγώ δεν τα είδα, όταν μου δώσαν $20... Αυτό ήταν, Μάικλ, αυτό ήταν αρχές της δεκαετίας του 70. 77. Οκ. 78. Οκ. So, I accepted. Next day, την επόμενη μέρα, ήμουν at 8 o'clock at the salon. Διότι ανοίγανε 9 η ώρα, εγώ ήμουν 8 απ' έξω και περίμενα. Και άρχισα. Δεν μου είπε κανείς τίποτε. Άρχισα εγώ αμέσως να κοιτάζω τι έγινε, καθαρισμό. I was an assistant. Έτσι άρχισε και με άρεσα, τους άρεσε η άρετσου που είχα. Ο τρόπος σκέψεως, ήμουνα free, feeling great. I was feeling happy, αισθανόμουν ευτυχισμένος, που ήμουν εκεί. Και 11 η ώρα είχε έρθει Mr. Sassoon, and we talked, and μιλήσαμε και μου είπε, μα και εγώ μου λέει είμαι από την Ελλάδα, έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Του λέω, και πώς,
Και μου εξήγησε διότι μετά από τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι γονείς του ήταν σαν πρόσφυγες και φτάσανε στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί γεννήθηκε ο Βιντεάς Σασούν. Καλά κάνεις και τα αναφέρεις, Μάικλ. Χαίρομαι που το αναφέρεις, γιατί εγώ ξέρω την ιστορία, γιατί μερικοί όταν μου το λένε, ναι, ο Βιντεάς Σασούν πραγματικά προήλθε από εκεί, ήταν από την κοινότητα την εβραϊκή τότε που βιωθήκαν. Yeah. Αλλά μπράβο που το λες, Μάικλ, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Τώρα θα το μάθουμε λοιπόν. Και με αγάπησε και όπως και εγώ τον αγάπησα, διότι ήταν φανταστικός άνθρωπος. Και όταν έμεινα μαζί του 6 μήνες, μετά από 6 μήνες άρχισα κάθε βράδυ και έκανα training. Με έκανε training ο Christopher Brooker. He was a salon manager. The top hairdresser in money. You can think about it. Sorry που διακόπτω, Μάικ, αλλά για εγώ ξέρω την ιστορία του Christopher Brooker. Ο Christopher Brooker έκανε τα πιο, σαν τα πιο διάσημα κουρέματα μετά από το Σασούν. Ήταν ο Christopher Brooker. Έχει γράψει ιστορία. Το Firefly, που είναι από τα πιο διάσημα κουρέματα. Και πολλά κουρέματα σήμερα βασίζονται σε αυτό. Ήταν του Christopher αυτό. Absolutely. Yes. Correct. And this guy, he inspired me so much. Και άρχισα να αγαπάω την κομμωτική τέχνη πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Και έτσι αποφάσισα και το έχω κάνει my hobby. My work is my hobby. Αγαπάω, Μάικ, σε αγαπάω τόσο πολύ. Η ενέργεια που έχεις είναι φοβερή. Όταν άρχισα και σκεπτόμουν τον τρόπο σκέψεως του Βιντεάς Σασούν, είπα στον εαυτό μου, όταν εγώ θα κόβω τη μαλλιά ο Βιντεάς Σασούν, θα γίνει my passion. Wait a minute, let's see. What's it saying there, Mike? They say, saying, cutting hair is my passion. I love you, Mike. Είσαι καλλιτέχνης, πραγματικά καλλιτέχνης. Από τα βάθη της ψυχής σου είσαι Ευχαριστώ. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο περισσότερο από την κομμωτική. Και πάντα λέω, για αν εγώ βρω τρόπο να επιστρέψω στη ζωή πίσω, πάλι κομμωτής θα είμαι. Διότι αυτό είναι inside me. Gives me addressing, η κομμωτική με έκανε αυτό που είμαι σήμερα εγώ. Έχω γνωρίσει μεγάλες προσωπικότητες. Έχω γνωρίσει fantastic people. Έχω γνωρίσει poor people, rich, good looking, crazy people. Like I am. I'm a fucking crazy. I mean, sorry. I'm fucking crazy too, Mike. I'm fucking crazy too. I'm a madman also, Mike. I love it. Sometimes you have to talk the way you are. You know, that's I am it. So I am. And the way I am is the way I feel happy. And now I'm doing here. Still, I've been doing a different, I went in a different section these days. I don't work no more in the salons, but I do here in if I do presentations, if I do photo shoots with famous photographers, που ταξιδεύω σε πολλά μέρη του κόσμου. Και περνά φανταστικά και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι ένα καινούριο passion, διαφορετικό από να είσαι πίσω από το κάθισμα και να ακούεις τον πελάτη. Και τώρα θα κάνω αυτό που μου αρέσει εγώ, δίχως να με ρωτήσει τι θα κάνω στον πελάτη. Γιατί ο πελάτης είναι ένα professional model και εγώ θα κάνω αυτό που θα κάνω για τη διαφήμιση, για τα ρούχα, για τα... Whatever. Σε γενοτόρα κάνεις αυτό που σε εκφράζει εσέναν 100%. Absolutely. Αυτό είναι αυτό που μου αρέσει και αυτό που αισθάνομαι πολύ happy όταν το κάνω αυτό. Έχω γνωρίσει και γνωρίζω καθημερινά, όπως γνώρισα και εσένα, φίλε μου καλέ. Πριν λίγο καιρό στην Αθήνα που γνωριστήκαμε στο presentation του
Αγγελόπουλος Company, με πλησίασες και μου είπες το όνομά μου και μου είπες Κωνσταντίνος Σφακ... πώς είναι... Σλαβενίτης, Σλαβενίτης. Yeah, right. I'm sorry about that. Like the supermarket, like the supermarket. You are a great man. And you talked, μου μίλησες και μου είπες το όνομά σου και «Ah, you are Michael Karpathis». Yes, I am. Και μιλήσαμε για λίγο και μου είπες, θυμάμαι, «Don't go away, μη φύγεις από εδώ, επιστρέφω αμέσως». Και πραγματικά μετά από 5-6 λεπτά νομίζω, είχαν περάσει, ήρθες και μου είχες φέρει ένα μπουκάλι μπύρα και μου λέει «Συσυγεία». Και θα σου το πω τώρα, διότι... Anyways, it's a good time to tell you things like that. Anyway, και μου λες, αυτό είναι να πιούμε να κάνουμε εισηγεία. Εγώ δεν πίνω μπύρα. Συγγνώμη που το λέω. Όχι, εγώ πίνω χαμομήλι και εσύ πίνεις σιαμπέν. Αλλά επειδή μου είδεσες την μπύρα και το είπες με τόσο passion και πόσο αγάπη, σκέπτηκα ότι δεν θα ήταν καλό να το αφήσω στο τραπέζι και να μην δοκιμάσω τουλάχιστον την πύρα. Δοκίμασα και μου άρεσε. Και ευχαριστώ πολύ, διότι από σένα άρχισα τώρα και πίνω λίγο πύρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσεξε, Μάικ, πρόσεξε τη χιλιά. Ήταν φανταστικό βράδυ εκείνο το βράδυ. Πέρασα ωραία, γνωριστήκαμε και μετά... Ήρθαμε τώρα online, μιλάμε, γίναμε φίλοι και οι φίλοι δικοί σου είναι και δικοί μου φίλοι. Πολύ σωστά. Γι' αυτό όλοι οι φίλοι μου με φωνάζουν Μάικ Καρπάθιος. Και όλοι είναι φίλοι δικοί σου, είναι φίλοι και δικοί μου και το όνομά μου είναι Μάικ. Να είσαι καλά, Μάικ. Thank you. Μάικ, διότι έχουμε πάρα πολλούς φίλους εδώ που θέλουν, γιατί έχω πολλά comments θα ήθελα ο Γιώργος να μας διαβάσει λιγάκι μερικά comments. We have a lot of comments, αλλά να γίνουμε λίγο πιο interactive στο κόσμο που μας βλέπει και εμείς θα συνεχίσουμε τη συνέντευσή μας, αλλά να δούμε ποιοι έχουν σχόλια. Okay. Λοιπόν, μας στέλνει την καλησπέρα της η Ελένη Δημοτζίκη, η Νίνα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Η Βάνα μας. Βανάκι μου. Φιλάκια. Κλεοπάτρα και Παρίσι, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Η Φωτεινή μας στέλνει τις καλησπέρες της. Ο Λάκης ο Παπαδόπουλος. Εξαιρετικός κομμωτής. Ο Λάκης από Βόρεια Ελλάδα, Μάικ. Hairdresser. Okay. Η Νόπη Ξινοπούλου λέει Μάικ Λαμάρ της Τρίχας. Μάικ Λαμάρ της Τρίχας. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε τον Μάνο το Λιβάνιο. Ο γείτονας ο Τόλης μας στέλνει χαιρετισμούς. Γεια σου, Μάνο, κομωτής, επίσης ο Τόλης. Τόλη μου, να είσαι καλά, φιλάκια στα καλά βρήτα. Λοιπόν, ο Βασίλειος ο Θεοχάρης μας στέλνει την καλησπέρα του. Και βλέπω, sorry που διακόπτω, βλέπω είναι νομίζω ο ανιψιός του Μάικ. Και ναι, George Καρπάθιος, μπράβο Θείο. Οκ, alright. Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, η Ελισάβετ Βέλιο επίσης μας στέλνει τις καλησπέρες της. Έχουμε ένα σχόλιο ότι δεν ακουγόμαστε. Ελπίζω τώρα να είμαστε καλά. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πριν. Νομίζω θα μας το είχαν ξαναπεί αν είναι κάτι άλλο. Οι καλησπέρες από την Ελένη Τιχάλας. Γεια σου, Helen. Thank you for supporting the industry, Helen. Thank you for supporting the industry. Μας είπαν ότι φτιάχτηκε το θέμα με τον ήχο, είναι κομπλέ. Η Σοφία μας στέλνει τις καλησπέρες της, επίσης η Ελευθερία. Love you, Σοφία, Ελευθερία. Παύλος Κεντρωτάς, γεια σας, παιδιά. Ο Παύλος ο Κεντρωτάς. Ο Παύλος is a great, great hairdresser and he's great barber. He's one of the best barbers, ένας καλύτερος που υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. And he's a really good hairdresser. Λοιπόν, οι καλησπέρες συνεχίζοντας. Say hello. Ο Παύλος ο Κεντρωτάς λέει επίσης say hello to Mike. Love you, Κωνσταντίνος. Περίμενε. You know Mike, who Paul was? Paul uses the professional name Paul Kent. Ethan is a barber at Haircroft with a long beard. This guy. Yes, yeah. Great hairdresser. Great. Young guy. Yes, I like his movement, the way he's using the scissors and the positions. Yeah, perfect. Very good, very good.
Really good. Yeah, great. Λοιπόν, η Κλεοπάτρα Κυπαρίση λέει, είμαστε καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κλάδο, λίγο η ενότητα μας λείπει, όμως σιγά σιγά την βρίσκουμε. Συμφωνούμε. Ο Κλεάνθης μας στέλνει, καλησπέρα Κωνσταντίνε Σκλαβενίτη, καλησπέρα Μάικλ Καρπάθιος. Απεριόριστος σεβασμός για αυτόν τον καλλιτέχνη. Ο Κλεάνθης έχει τη σχολή κομμωτική στη Μισελ, εδώ στην Ελλάδα. Yeah, yeah. Hairdressing school Μισελ. Καλησπέρα σε έχουμε και από τον Θοδωρή τον Οικονομάκη. Θοδωρής Οικονομάκη, φοβερός. Love you, Θοδωρή. Κάναμε μαραθώνια, αλλά νομίζω θα το ξεπεράσουμε με το Μιγάλη το Καρπάθιο σήμερα. With Mike. Ο Βλάσης ο Κασιμάτης επίσης μας λέει «My work is my hobby. Few words, the whole meaning». Few words, the whole meaning. Βλάσης Κασιμάτης, φοβερός κομμωτής, Mike. Συνεργάτης μου χρόνια, φίλος, great hairdresser. Δούλευε, in the 90s δούλευε στο Tony and Guy London. Και τώρα έχει κομμωτικό του Βλάση Κασιμάτης and Partners στην Αθήνα. Wonderful. Λοιπόν, καλησπέρα και από τον Τζίο το Χατζή Ανδρέου. Η Νόπη Ξινοπούλου λέει μια συμβουλή για μας από τον Μάικ. Μάικ. Yes. Πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή να πω αυτό που βγαίνει από την καρδιά μου για τους όλους τους κομματές, όχι μόνο στην Ελλάδα, all over the planet. Περνάμε μια δύσκολη εποχή. The fever, corona, έχει φέρει ένα πανικό σε όλο τον κόσμο. Πολλοί κόσμος έχει χάσει τη ζωή του. Πολλοίς, επίσης και συνάδελφοι δικοί μου και ίσως να ήταν και δικοί σας. Και θα ήθελα μισό λεπτό να σταματήσω να μιλάμε για memory για αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους αυτή την περίοδο με το corona problem. Πολύ σωστό, Μάικ. Κάναμε μισό λεπτό σιγής. Έχεις δίκιο. Μισό λεπτό σιγής. Yeah. We got again. Έρχεται και ο Κωνσταντίνος μας. Okay, I put my hat back. Well, hat back, Mike. Αλλά ευχαριστώ πολύ που πήρες την πρωτοβουλία και την ευκαιρία αυτό που μας δώσε η φίλη μας. Πραγματικά να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν. Πραγματικά. Ήταν όχι μόνο, μπορεί να ήταν και πελάτες σε εμάς, πελάτες δική μας της κομμωτικής τέχνης παγκοσμίως, αλλά έχω ακούσει φίλους που ήταν καλοί καλλιτέχνες σε μικρή ηλικία, που πεθάνανε, μας έχουν αφήσει χρόνια πίσω από αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό αξίζει πραγματικά να κάνουμε αυτό λίγο attention για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά μετά έρχομαστε στο θέμα της τι θα ήθελα να ευχηθώ όλους τους φίλους μου, διότι Κωνσταντίνε, οι φίλοι δικοί σου είναι και φίλοι δικοί μου τώρα. That's it. United we stand. United we stand. Yes, you got that right. And we're stronger. Yeah. Together we're more stronger. Θέλω να, την επόμενη φορά που θα είμαι στην Ελλάδα, πραγματικά θα ήθελα παρέα με τον Κωνσταντίνο να έρθω να σας γνωρίσω από κοντά. Δεν μπορούμε οπωσδήποτε όλους μαζί, αλλά ίσως κάποια στιγμή να βρεθούμε να πιούμε ένα ουσάκι παρέα. Μαζί. Τι θέλω να πω τώρα, Μάικ, διότι έχουμε και κάποιους φίλους εδώ σχετικά. Όταν ανακοίνωσα ότι θα βγω live με τον Μάικ Σάββατο βράδυ, δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, θέλανε πολλοί ανθρώποι να βγούνε. Και ξέρεις, I'm a hairdresser. Yes. You're a hairdresser. Δεν είμαστε television producers, ούτε έχω studio. You know, I'm at home, I'm doing whatever I can do now. Όπως και εσύ. Και θέλω να πολύ να βγουν, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα. Θα βγάλω τρία άτομα, άμα μπορώ να τα βγάλω, που με παρακαλέσανε. Βεβαίως δεν είχα τρεις, είχα 103,
αλλά χωρίς, μόνο το σεβασμό προς τους υπόλοιπους που θέλαν να βγουν να μιλήσουν με το mic live, δεν μπορούσα να το συγχρονίσω όλο αυτό. Αλλά τώρα θα ήθελα, άμα είναι εφικτό Γιώργο, να βγάλουμε τον Γιώργο το Χριστοφίδη που θέλει. Για να δούμε ο Γιώργος, δούμε, είναι μέσα Γιώργο. Ο Γιώργος δεν είναι ακόμα μέσα, αν μας ακούει να συνδεθεί. Okay. Αν μας ακούει να συνδεθεί. Τότε πάμε σε λίγη τρέλα που λέγεται Ιωάννης Αγγελόπουλος. Ιωάννης Αγγελόπουλος. Για πάμε να δούμε τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο. Hello, Ιωάννη. Γιάννη, βάλε λίγο φως, ρε. Βγάλε τα γυαλιά ηλίου και βάλε φως, γιατί δεν σε βλέπουμε. Βάλε λίγο φως, μην φοβάσαι. Να το. Ιωάννη, πού βρίσκεσαι? Δεν ακούγεσαι, Γιάννη. Πάλι στα σκοτεινά σε ακούω. Γιάννη μου, Γιάννη μου, πρέπει να φιξάρεις τον ήχο σου. Καλησπέρα. Σε κλείνουμε, φτιάξει τον ήχο, μπαίνουμε στο Χριστοφίδη. Μπήκε. Μπαίνουμε στο... Νάτος ο Γιώργος ο Χριστοφίδης. Νάτος ο Γιώργος ο Χριστοφίδης. Και ο Γιάννης ο Αγγελόπουλος. Ωραία, σε έχουμε όλους εδώ. Σούπερ. Καλησπέρα, Γιάννη. Ιωάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάικ. Είναι ο Γιώργος. Ακουγόμαι. Ο Γιώργος. Οκ, παρντών. Ακουγόμαι. Ακούγεσαι, Γιώργο, ακούγεσαι. Χριστός Ανέστη. Παρακαλώ. Εγώ δεν ακούω τον Γιώργο. Μάικ. Τον Γιώργο εγώ δεν τον ακούω. Ακούει. Μάικ. Κάπως. Μάικ. Γιώργο, hello. Hello, test, Mike. Test. Εμείς Mike. Τον ακούμε τον Γιώργο. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ακούει ο Μάικ, βέβαια. Μάικ. Γιώργο, γιατί δεν σε ακούω. Για πες μου. Μάικ, μ' ακούς. Anyway, ο Μάικ. Διότι μάλλον έχουμε ένα πρόβλημα Mike. Με τη σύνδεση, Γιώργο. Και ο Μάικ ναι. Δεν ακούει. Εγώ ακούω. Κωνσταντίνε, σε ακούω. Ναι, εσύ με ακούς, αλλά ο Μάικ δεν ακούει εσένα. Το κατάλαβα. Ναι, αυτό. Για κάτσε να δούμε λίγο, για κάτσε να δούμε λίγο. Μάικ. Μάικ. Hello. Μάικ. Εγώ τον Γιώργο δεν τον ακούω. Τώρα έχω χάσει και σένα, Κωνσταντίνε. Οκ, okay, τώρα με ακούς, Μάικ. Τώρα σε ακούω, Κωνσταντίνε, okay. Αλλά τον κύριο δεν... Οκ. Διότι προσπαθώ εγώ να τα κάνω όλα μαζί και είναι λίγο δύσκολο. λίγο δύσκολο. Anyways, να δούμε, μπορούμε να ακούσουμε, είναι το mic του Ιωάννη, είναι μιουταρισμένο, βλέπω. Αν το unmute mic. Δεν γίνεται unmute. Δεν γίνεται. Έχει κάποιο θέμα μάλλον το... Έχει κάποιο θέμα. Ιωάννη Αγγελόπουλε, μας ακούς? Δεν ξέρω γιατί. I like to go here. Εκείνη τη συνδετήχη. Ήταν ο ίδιος, έτσι και... Εγώ είμαι ένα μικρός, αλλά διότι είχα πολλούς κομμωτές. Έχει κάποιο θέμα. Ιωάννη Αγγελόπουλε, μας ακούς? Αλλό. Καλύτερα να το κάνουμε. Οκ. Sorry, Mike. Απλώς, μάλλον... Να το πιάσουμε. Οκ. Πάμε. Οκ. So, we're back. Συγγνώμη, I'm sorry. Όχι, okay, it's okay, Mike. I'm sorry. Με ακούς τώρα, Mike? Πάρα πολύ. Okay. Απλώς προσπάθησα να συνδέσω κάποιους φίλους που σε θέλανε, που ήταν ο Γιώργος ο Χριστοφίδης, ο Γιάννης ο Αγγελόπουλος και ο Νικόλας, αλλά μάλλον η σύνδεση του ίντερνετ δεν είναι καλή αυτή που έχω και γι' αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Okay. Θα τους μιλήσουμε όταν θα είμαι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Μάικ. Μετά από το Σασούλ, μετά πού πήγες, τι έκανες μετά τη συνεχεία? 2 χρόνια έχω μείνει στο Βιντά Σασούλ στο Τρόντο. Okay. Μετά είχα γνωρίσει τον Salvador Longo, Cell Longo, Italian fantastic hairdresser. I stayed with him about 5 years
Και εκεί έχω μάθει πάλι, ήταν η εμπειρία μου ότι έμαθα τις γραμμές, την τεχνική του Σασούν και έπρεπε κάποια στιγμή να αρχίσω να τις δουλεύω, να τις δημιουργώ. Είναι όπως ας πούμε, παίρνεις την άδεια οδηγής του αυτοκινήτου και την επόμενη μέρα αφού έχεις το δίπλωμα στη τσέπη, βγαίνεις στο highway, you freaked out. Ξαφνικά, you go, what the fuck's going on here, eh? Right. Αρχίζει αυτό. Λοιπόν, και άρχισα, η πρώτη μέρα είχα, το θυμάμαι, είχα ιδρώσει από πάνω μέχρι κάτω, διότι είχα ένα φανταστικό μάρο για πελάτησα, της κόψω τα μαλλιά και αφού ξόδεψα μία ώρα, δεν είχα τελειώσει. Και της μιλούσα, της λέω, μου αρέσει πολύ και αυτό και πέρασε μία και μία μισή ώρα να της κόψω τα μαλλιά. Αλλά όταν τελείωσα ήταν fantastic. Δεν χρειαζόταν να της κάνω blonde dry, τα έκανα τα μαλλιά έτσι και ήταν perfect. Και αυτό ήταν το σοκ που έπρεπε να περάσω. Η πρώτη μου πελάτησα μετά όταν μπήκα σε άλλο περιβάλλον και άρχισα να κάνω κάθε 45 λεπτά μία πελάτησα αργότερα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή τους έχω, τους βλέπω ότι είναι μέσα στο στούντιο και μας περιμένουν. Δεν θα ξαναδοκιμάσουμε. Τι θέλω να πω εγώ σαν ιδέα. Να βγάλουμε λίγο το mic από το παράθυρό μας, να μείνει ο mic να βλέπει το live που θα μιλήσουν σίγουρα για αυτόν οι αγαπητοί του φίλοι και μετά να μας σχολιάσει ο Μάικ οτιδήποτε μας πει. Στο Μάικ, θα βγούμε λίγο εμείς, εσύ μείνε εκεί που είσαι, να προσπαθήσω να μιλήσουμε λιγάκι με τον Αγγελόπουλο που θέλει να πει κάτι και ο Νικόλας Έλλη και ο Γιάννης και ο Χρυσοφίδης και να τους ακούσεις, θα μιλήσουν αυτοί και μετά συνεχεία εμείς έχουμε πολλά να πούμε. Absolutely. No problem. Πριν το κάνω αυτό, Μάικ, πριν το κάνω αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ξέρεις, οι νέοι κομμωτές νομίζουν ότι τελειώνουν μια σχολή κομμωτικής και ξεκινάνε να κουρεύουν την άλλη μέρα. Εσύ πόσα χρόνια ήσουν assistant, Mr. Περπάτιος? Mike, how many years were you an assistant? I spent 2 years training, daily, every day to 11 o'clock in the evening. Okay. Το απάντησες τέλεια, Mike. Okay, so θα σε αφήσω λίγο και θα πάω να δω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Νικόλα τον Αγγελόπουλο. Okay. Okay, great. We'll be back. Νικόλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευτυχώς ακούγομαι εγώ. Που είσαι εδώ και τιμάς και εμένα και τιμάς βεβαίως τον Μάικ. Γεια σου, Μάικολ. Μακάρι να σε βλέπω, αλλά από ό,τι βλέπω, σε βγάλω από τη μέση τώρα. Μακάρι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, Νικόλα μου, δεν έχω και καλή γραμμή στο σπίτι. Δεν έχω καμία τρελή γραμμή. Και ξέρεις τώρα, 4 συνδέσεις ίντερνετ. Ναι, καταλαβαίνω. Τουλάχιστον θα μας ακούσει. Λοιπόν, όταν χθες με πήρες τηλέφωνο για τον Μάικολ, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και θα μου δώσει η ευκαιρία να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Μάικολ, εγώ τον θυμάμαι μικρό παιδί. Γενικά μπήκε στη ζωή μας ως οικογενειακός φίλος. Στα μέσα, αν θυμάμαι καλά, της δεκαετίας του 80, που ερχόταν τότε στην Ελλάδα και έκανε κάποια show για εταιρείες και για συλλόγους. Γνωρίστηκαν με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ξεκίνησαν να βγαίνουν και μετά από 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι, κάνανε ένα εκπληκτικό show κομμωτικό στο κομμωτήριο που είχαμε στην Πλεντέ Βικτωρίας με κάποιες τεχνικές, κάποιες κατασκευές που έκανε, δεν ξέρω τώρα, λογικά δεν τις κάνει ακόμα ο Μάικολ, έκανε κάποιες κατασκευές εκπληκτικές για editorial πιο πολύ, με μαλλιά, δηλαδή στην ουσία έπαιρνε τούφες, τις δημιουργούσε και έκανε πολύ ωραία editorial χτενίσματα. Έκανε fantasy work. Τελείως fantasy work, μπράβο, ναι, θυμάμαι τότε, δηλαδή για την εποχή, θυμάμαι γύρω στα 15-20 μοντέλα είχαμε. Ήταν όλες ξεχωριστές. Θυμάμαι που βγαίναμε μετά πασαρέλα, δηλαδή η Βικτωρία σταματούσαν στην Αριστοτέλου. Ήταν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν και σε μένα ένα κίνητρο αυτό να φανταστείς, ώστε να ακολουθήσω αυτό που γεννήθηκα. Γιατί όπως ξέρεις, επειδή είμαστε από κομμωτική οικογένεια, η επιλογή μας ήταν μία. Θα γίνεις κομμωτής.
Δηλαδή, θυμάμαι τώρα που ήμασταν μικρά παιδιά και ρωτάγανε κάποιοι στο μαγαζί, εσύ τι θες να γίνεις το μεγαλώσεις, Νικόλα μου, ακουγόταν από πίσω, από το βαφείο ο πατέρας μου, κομμωτής! Δεν υπήρχε δηλαδή άλλη δουλειά να κάνουμε. Άρα ο Μάικολ βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όλο αυτό μ' άρεσε, όλο αυτός ο κόσμος, μοντέλα από εδώ, από εκεί, ιδίως στην εποχή μου που οι κοπέλες είχαν μουστάκι στο σχολείο, τα μοντέλα μου φορούν εξωπραγματικά, που ναι, με έκανε να θέλω πιο πολύ μπασκετές να ακολουθήσω την κομμωτική. Μετά... Θα ρωτήσω, Νίκο. Εσύ νομίζω έχεις πάει και μείνει και αρκετούς μήνες με το Μάικ. Ναι, όταν γύρισα από... έκανα τη βασική μου εκπαίδευση στην Αγγλία. Έκατσα, δούλεψα 1,5 χρόνο και όταν γύρισα μου είχαν έκπληξη. Γιατί και εγώ γύρισα, λέω, πάω στην Ελλάδα λίγο να δω λίγο ήλιο. Με το που γύρισα, μέσα στο μήνα είχα ξαναμαζέψει, είχαν ετοιμάσει ο πατέρας μου με τον Μάικολ. Να πάω στο κομμωτήριό του να δουλέψω μαζί με τον Μάικολ. Και πήγα Ολλανδία, με φιλοξένησε σπίτι του 4 μήνες, 4,5, αν θυμάμαι καλά. Μάικολ, ό,τι κάνω λάθος με διορθώνεις μετά. Εκπληκτικά ήταν όλα. Είναι πολύ καλός φίλος ο Μάικολ. Το σπίτι του εκπληκτικό, δηλαδή τώρα φαντάζομαι τώρα εγώ να πηγαίνω να βλέπω μια σπιταρόνα σε μια πολύ καλή περιοχή στην Ολλανδία. Ήταν όλα καλά, πολύ καλά. Η δουλειά του, έμαθα πάρα πολλά. Αυτούς τους 4 μήνες, δηλαδή δίπλα στο Μάικολ, έμαθα πάρα πολλά, πάρα πολλά, διότι ως τεχνίτης είναι εκπληκτικός. Είναι πάρα πολύ καλός, το έχει αποδείξει έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια. Πολλά από αυτά ακόμα τα δουλεύει σήμερα. Μπράβο, πολύ καλά. Έτσι είναι. Πολλά από αυτά, θυμάμαι, είχα κάνει και το πρώτο μου show, γιατί είχε μια ετήσια έκθεση στο Άμστερνταμ, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω πώς ήταν σε άλλη πόλη απ' έξω, που είχαν προσκαλέσει τότε τον Μάικολ οι Ολλανδοί να διαφημίσει κάποια ψαλίδια και είχαμε ανέβει on stage και είχαμε διαφημίσει και τα Κάσο Κάι, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, τα Κάσο. Okay. Πολύ μεγάλη εταιρεία. Πολύ μεγάλη εταιρεία. Ήταν και η πρώτη επαφή εμένα με τη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ καλά. Επίσης μου είχε κλείσει και να πάω να κάνω, επειδή είχα... Ήμουν πολύ καλός όταν είχα τελειώσει το barbering, επειδή ήταν και από τους γονείς έτσι αλλιώς δούλευε ούτως ή άλλως. Μου είχε πάει σε κάτι κομμωτές φίλος του να τους δώσω σεμινάριο στα μαγαζιά τους, που και αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ καλό όταν σχολείο. Τεχνικές μάθαμε, πάρα πολλά μάθαμε, που αν είχα μπροστά μου τώρα θα τον ρωτούσα αν ακούει η Τερέζα για να μπορέσω λίγο να ανοιχτώ, αλλά δεν μπορεί να μου απαντήσει, που σημαίνει θα πω τα μισά, θα τα πω όλα. Η Τερέζα είναι η γυναίκα του. Χαιρετίσματα. Okay. Νικόλα, ευχαριστώ που παραβρέθηκες εδώ απόψε. Απλά μην κλείσω, Κωνσταντίνε. Να νόσω όλους. Και γι' αυτό μακάρι, θα σε βγάλω ξεχωριστά, αλλά ξέρω διότι αγαπάς πολύ το Μάικ και πάρα το Μάικ είναι ένα κομμάτι σου και ένα κομμάτι της τέχνης σου. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου, που είσαι να δω. Μην με κλείσεις λίγο, Κωνσταντίνε, να σου πω κάτι θέλω. Δεν κλείνω. Πολύ ωραία. Απλά και θα ήθελα τον ευχαριστήσω για τελευταία συνέχεια της γελιός. Είναι στη ζωή μας ο Μάικολ ως φίλος, αλλά και τελευταία που είχαμε δώσει το show με τη CBD, τη βαφή τον Φλεβάρι. Ήρθε και βοήθησε από το πρωί στα backstage. Ήμασταν όλη μέρα, ήταν δηλαδή πολύτιμη η βοήθειά του και γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω πριν με κλείσεις. Καλά να περάσετε, καλή συνέχεια, να σε βλέπω. Thank you, Νικόλα. Πάμε λίγο στο Μάικολ. Ευχαριστούμε. Εγώ λέω να πάμε και στον Ιωάννη τον Αγγελόπουλο. Πάμε και στον Ιωάννη. Και μετά να κάνει γενικό σχόλιο. Για να δούμε τώρα ο Ιωάννης πώς είναι. Ιωάννης εδώ, εννοείται, κατευθείαν. Για να δούμε τον Γεια σου, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Πάμε λίγο. Νάτος. Δεν σε ακούμε πάλι. Πάλι δεν σε ακούω, ρε Αγγελόπουλε. Άστη τεχνολογία από τα αυτιά σου και βάλε ένα καλώδιο. Ένα καλώδιο βάλε. Ένα καλώδιο. Δεν τον ακούμε. Δεν τον ακούμε. Ας πάμε στο Μάικλ. Πάμε στο Μάικλ. Αλλό. Αλλό, Μάικλ. Καλησπέρα. Τι έπαθες. Sorry. Υπολόγιζα να μας έχω όλους στα παράθυρα, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε το Sky, ούτε το Mega. Ούτε το BBC. άκουσες αυτά που είπε ο Νικόλας? Είχες την ευκαιρία να τα ακούσεις ή δεν μπορούσες να τα ακούσεις? Δεν ακούγεται τίποτα. Μάικο, άκουσες αυτά που είπε ο Νικόλας?
Ναι, αυτά το έχω ακούσει όλα, ναι. Το okay. δεν άκουσα. Okay. Να πάμε λιγάκι τώρα. Είχαμε μείνει ότι είχες δουλέψει μετά από το Σασούν, νομίζω ήταν Ιταλός στο Τορόντο. Ναι, Σαλβαντόρο Λόγκο. Ήταν το άτομο που με βοήθησε να μάθω να εργάζομαι στο stage. Ήμουνα 17 ετών και κάναμε το πρώτο μου presentation. Ήταν η North Bay, you should know that. Εγώ είμαι Canadian. Τα ξέρω. Yes, you're Canadian. Up north. Και I have done in a presentation για... ήταν το απόγευμα, μία Κυριακή, Ιανουάριο μήνα ήταν και το χιόνι είχε, ήταν 2 μέτρα ύψος για να πάμε από το αεροδρόμιο στο hotel που θα γινόταν το presentation. Και έκανε ένα φανταστικό show, αφού με πρώτα είχα πει 3 Black Russians. Black Russians, ναι. Ρουάν Βάτα. Yeah. 3 of those. And I was great. That was my first experience doing on a stage and free, and it was great. I mean, it was nice. After that, I, you know, go back to the big city, and the life goes on. Working in a salon, δουλεύαμε στο κομμωτήριο και γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Σε μικρό χρόνο είχαν έρθει πολλά γνωστά άτομα που μέναν στο Τορόντο και θέλανε να τους κόψω εγώ τα μαλλιά. It was the line for 2 months full, 2.5 months. It was booked. Το βιβλίο, με άλλα λόγια, για 2 μήνες. Yeah, it was full. I was waiting, people have to wait, because I was taking 45 minutes for a haircut, and I was working 7 days a week. And so on Sundays, I was working, not with a hairdressing, but I was doing something else, because I didn't want to stay home. I wanted to do something. But anyway, that was beside the point. In other ways, I was busy, always 7 days a week. And that was my life. It was pleasure, and I have fun, and it was no stop. Hairdressing for me, it made me crazy. When I knew I had an appointment for Mrs. Wilson, for example, I was dreaming, and I was up a couple times a night, and can I say, oh, Mrs. Wilson, yes, how is she going to look? And what her age, and what this and this, what can I do? What scissors I should use? I use these scissors, for example. Or I'm going to use my small scissors. I was all under this scissors. It was my first scissors. I got this as present for Vidal Sassoon. That's Mike. That's 4.5 inch. 4.5. Yes. Yes. 4.5. Beautiful times, man. Beautiful times. It's a beautiful piece. It's a beautiful piece of scissors. Can you? I'd like to tell you something really funny. Of course. Όταν ταξιδεύω σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό το ψαλίδι το έχω πάντα στη τσέπη. Εδώ. Και πολλές φορές, διότι ξέρω, το έχω κάνει check-up, όταν είναι 5 inches, is not allowed on a plane. 4.5 is possible. Oh, it's possible. Δεν ξέρω αυτό, Mike. Δεν ξέρω. Το θέμα ποιο είναι. Ωραίο αυτό που λες, αλλά οι σημερινοί κομμωτές δεν ξέρουν να κουρεύουν με 4.5 inches. Εγώ ξέρω. Γιατί το 4.5 είναι κάτι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Sorry που σου παίρνω το λόγο. Αλλά, No. If you want to learn clean geometry and the Vidal Sassoon way, you got to use 4.5 inch. That's right. Να καταλάβεις the root of Sassoon. The root of Sassoon. Yes. Μετά άρχισα και σκεπτόμουν διαφορετικά, αναλόγως την ποιότητα του μαλλιού, χρησιμοποιούσα και το ψαλίδι που τέριαζε. Και ακόμη αυτά τα ψαλίδια μου τα έχω, ένα big collection που έχω από ψαλίδια. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι για να κόψει ένας κομμωτής τα μαλλιά
σωστά, πρέπει να έχει το καλύτερο καλό ψαλίδι, διότι για να το ψαλίδι δεν είναι καλό, θα κάνεις damage στα μαλλιά. Είναι όπως να πάρεις ένα μαχαίρι, οποιοδήποτε μαχαίρι, να κόψεις το ψωμί ή να κόψεις μια ντομάτα. Ή αν δεν είναι ειδικό μαχαίρι για την ντομάτα και ειδικό μαχαίρι για το ψωμί. Δεν μπορείς. Ούτε ψωμί θα φας, ούτε ντομάτα θα φας. Λοιπόν, πρέπει να έχεις το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά. Το πιστεύω και μου αρέσει να το πω σε όλο τον κόσμο, διότι ένα καλό ψαλίδι είναι η μισή, το μισό τέλος του καλού κοψίματος. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και οπωσδήποτε, μπορεί, πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις να το δουλεύεις, νομίζω αυτό. Και αυτό είπες, είναι το μισό τέλος. Άμα δεν υπάρχει καλή αρχή, δεν πάει να έχεις το καλύτερο ψαλίδι. Όχι, οπωσδήποτε. Άμα υπάρχει καλή αρχή, καλό είναι να έχουν και ένα καλό ψαλίδι για να γίνει ένα beautiful τέλος. Για αυτό λέει. Αυτό που ήθελα να σου πω, Μάικ, πραγματικά, you're a hairdresser on fire, man. You're a hairdresser on fire. Αυτό. Διότι έχουμε πολύ κόσμο που στέλνει πολλά μηνύματα. Τελειά, να διαβάσουμε κάποια. Άμα μπορείς μισό λεπτό εδώ, μισό λεπτό να κάνουμε ένα break, να πάω να βάλω την πούδρα μου λιγάκι, λίγη να πουδραριστώ, θα βάλεις το Μάικ σε μεγάλο πλάνο και θα πεις τα σχόλια για να μπορεί να τα σχολιάσει ο Μάικ. Okay. Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε το πλάνο, γιατί αν αλλάξω το πλάνο δεν θα με ακούς εμένα, δεν θα έχεις. Okay, okay. Δεν θα έχεις. Αλλά ναι, χαβάρισε το λίγο το πλάνο. Μια χαρά. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα, κύριε Καρπάθιε, που θέλω να σας μεταφέρω από την Αγγελική Χατζημάλη. Λέει, το 1988 ή 1989, ο κύριος Καρπάθιος κούρεψε τη μητέρα μου στην Καλλιτεχνική Ένωση Κομωτών και το κούρεμα ήταν έμπνευση του κυρίου Καρπάθιου από τον Σκούφο των Τσολιάδων. Ήταν το πρώτο σεμινάριο που παρακολούθησα, μας λέει η Αγγελική. Yeah. It was a beret. Yes. Το θυμάμαι. Αλλά αυτό το εγώ όταν να κάνω ένα comment σε τι είπε ο κύριος. Πάντα εγώ όταν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε χώρα πριν να κάνω ένα presentation, μου αρέσει να περπατήσω στην πόλη μέσα και να δω the street fashion. Να δω ο κόσμος τι φορά από ρούχα, πώς έχουν τα μαλλιά τους, πώς, πού θα καθίσουν να πιούν το καφέ, τι καφέ, τι sandwich, τι lunch θα φάει. Αυτό το βλέπω, γι' αυτό μου δίνει inspiration να μπω στο lifestyle της χώρας εκείνη τη στιγμή που βρίσκομαι. Και έτσι βλέπω ότι όπως μπήκα και στην Ελλάδα και είδα τον Τσολιά με τον μπερέ στο κεφάλι και όταν γύρισα πίσω, λέω αυτό θα το κόψω, θα κάνω αυτό το στυλ, θα το κάνω κόψιμο. Και πραγματικά αυτή τη φωτογραφία την έχεις σου την έχω στείλει, Κωνσταντίνε, τον μπερέτ. Α, το μπερέτ. Ναι, το μπερέτ. Θα δούμε, μπορεί να το έχουμε. Μπορεί να το έχουμε, θα το περάσω εγώ να το... Θα το περάσεις εσύ, άμα μπορείς. Λοιπόν, τελεία, ωραία αυτό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αγγελική. Αγγελική, thank you. Τελεία. Η μητέρα σου έχει ακόμη το ίδιο κόψιμο. Τις κράτησε τόσα χρόνια. Λοιπόν, να μεταφέρω τώρα τις καλησπέρες που μας στέλνει ο Πάνος ο Κούρτης. Ευχαριστώ πολύ. Η Άντζελα η Θεοδόρου, καλησπέρα και χρόνια πολλά μας λέει. Ο Πάρης ο Ματσής, καλησπέρα και χαιρετισμούς από τη Ρόδο. Ο Άλκης ο Μπόλης, καλησπέρα Κωνσταντίνη και καλησπέρα και στον Μιχάλη. Γεια σου Άλκη μου. Δεσπούλα Καρπάθιος, νομίζω ότι μάλλον είναι... Η κόρη μου. Φιλάκια, Δεσπούλα, φιλάκια. Στον Άλκη τον Πούλη, αρέσει και πολύ το καπέλο σου. Λοιπόν, η Σπυριδούλα, η Σίμου, μας στέλνει, Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια για το σημερινό σου live.
respect για το διαδικτυακό σου φίλο, φιλιά και στους δύο σας. Καλά να είσαι, Σπυριδούλα. Καλησπέρα σε έχουμε τη Μάνια την Αργυροπούλου και την Ισαμπέλα την Θεολόγου, τη Μάνια την Αργυροπούλου. Γεια σου, Ισαμπέλα. Λοιπόν, η Νόπη Ξινοπούλου επίσης θέλει να μας ρωτήσει. Ήθελα να ρωτήσω, λέει, τον κύριο Μάικ, πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις με ανθρώπους στη showbiz και πώς διαχειρίζεται το άγχος σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλώς δεν έχω άγχος. I love you. Δεν έχω, διότι ξέρω τι κάνω. Ξέρω το πρόγραμμά μου. Ξέρω πώς θα αρχίσω και πού θα τελειώσω. Περισσότερο όταν έχεις η γνώση και ο τρόπος. Όταν ξέρεις, όταν έχεις τη γνώση, θα βρεις τον τρόπο να κάνεις αυτό που θέλεις στην κομμωτική. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο τα έχω ως δώρο from thank you God. Μου τα χαρίσει ο Θεός και τα έχω στην καρδιά μου, στο σώμα μου, στο πνεύμα μου και ο τρόπος που σκέπτομαι. Και γι' αυτό δεν έχω άγχος. Γι' αυτό I'm still looking so good. That's why you're looking great, Mike. Βρήκαμε άκρη με τον Γιάννη. Είμαι στην επικοινωνία μαζί του. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το μικρόφωνο. Με τον Γιώργο τον Χριστοφίδη. Ο Γιώργος Χριστοφίδης έχει βγει. Του έχω στείλει μήνυμα. Λογικά θα μας βλέπει κιόλας. Okay. Και του έχω πει να ξαναμπεί. Αυτό που θα ήθελα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, γεια σου Κατερίνα Πανταζοπούλου. Καλά να είσαι. Σ' αγαπάω Κατερινάκη. Άννα Τζορτζάτου από Hair Prof. We love you, Άννα. Καλά να είσαι για αυτά που κάνεις. Εκεί είχαμε γνωριστεί πρώτη φορά, Μάικ. Είχες ανεβεί, θυμάμαι, ήσουν επίτιμος καλεσμένος της Hair Prof πριν από 2 χρόνια στο Hell Expo. Έχουμε τον Ιωάννη. Το θυμάμαι, ναι. Μα εκεί είχαμε για λίγο. Έχουμε τον Ιωάννη τον Αγγελόπουλο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να Sorry, δούμε. Sorry, Mike, θα σε κλείσω να μιλήσει λίγο. Όχι, μισό. Okay. Αρχικά να δούμε αν μπαίνει ο Γιάννης. Αν μπαίνει ο Γιάννης. Να δούμε. Okay. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Ιωάννης, έχετε εικόνα, ε. Τώρα δεν έχουμε εικόνα. Τώρα δεν έχουμε εικόνα, Γιάννη. Γιάννη, κάμε σε πέρα. Ήχο έχουμε όμως. Λοιπόν, δεν μικροφωνίζεις, δεν έχω εικόνα όμως. Ωραία. Φίξη. Καταρχήν, δεν πειράζει την εικόνα. Δεν υπάρχει, αφού τουλάχιστον έχουμε ήχο. Εγώ την okay. Θέλω να πω για τον Μάικολ, γιατί από ό,τι κατάλαβα μίλησε και ο αδερφός μου, μίλησανε για την κομμωτική του οντότητα, που είναι τεράστια για μένα. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί ο Μάικολ ήταν η έμπνευση σε μένα, ώστε να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Γιατί μπορεί να με γνωρίζετε, το γνωρίζω 30 χρόνια, ήταν φίλος του πατέρα μου. Ήταν έμπνευση γιατί ερχόταν τότε, εγώ ήμουν 10 χρονών, μπορεί και μικρότερος, και τον έβλεπα με τα φανταχτερά του ρούχα, με τον αέρα του foreign, του ξένου ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ ωραίο για νέο, έβλεπα ένα ίδαλμα ας πούμε, σαν να βλέπεις ποδοσφαιριστή στα νιάτα σου. Ακόμα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί αυτό επηρέασε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και πήγα στο Vital Sassoon και έμαθα την κομμωτική από την αρχή της σωστά. Και τι άλλο να θυμηθώ από τον Μάικολ. Τον Μάικολ το βλέπω και τώρα, το βλέπω που πίνει το κρασί του και ήθελα να πω και την αντάκα του την αγαπημένη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να πίνει άσχημο κρασί, να το γνωρίζετε. Ας τον βάλουμε λίγο, ας κάνουμε. Μάικολ, γεια. Έλα, Ιωάννη, που βρίσκεσαι. Σε περιμένουμε εδώ. Εγώ τώρα δεν ακούω. Εγώ σ' ακούω. Δεν σε βλέπω όμως. Δεν ακούει ο Γιάννης. Ας πάμε έτσι κανονικά. Και λοιπόν, και για, και για να κλείσω, να ξέρετε, μ' ακούς. Σας ακούω. Και για να κλείσω και να χαιρετήσω, γιατί τον Μάικολ θα τον δω και θα κάνω και διακοπές μαζί του στη Ρόδο και θα μου μάθει και άλλα πράγματα και για τη ζωή και για την κομμωτική. Να ξέρετε ένα που θυμάμαι από πιτσιρικάς, έπαιρνε το αεροπλάνο, γιατί όπως ξέρετε, δεν το ξέρετε, αλλά μάθετε το, του αρέσαν πολύ τα μπουζούκια
και έπαιρνε το αεροπλάνο, έπαιρνε τον πατέρα μου τηλέφωνο μέσα από την Ολυμπιακή, γιατί τότε υπήρχε Ολυμπιακή και δεν υπήρχαν κινητά και δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε και πόσο πλήρωνε και έπαιρνε από τον ασύρματο μέσα του αεροπλάνου, κλίση, να κανονίσουν μπουζούκια για να βγουν το βράδυ. Έβγαινε και το πρωί ξαναγύρναγε πίσω Ολλανδία. Γιάννη μου, να είσαι Έλα. Καλά και πραγματικά βλέπω πολύ Μάικ Καρπάθιο σε σένα, σε πολλά πράγματα. Πραγματικά. Τιμή μου. Πραγματικά. Α, και να πω κάτι, και τα πρώτα μου Dolce & Gabbana και Versace που φόρεσα σαν νέος ήταν δώρο από τον Μάικολ. Δικά του ρούχα που δεν ήθελε. Γιάννη μου, θα μου υποσχεθείς κάτι. Για πες. Δεν θέλω να πάρω την κουβέντα τον εκλεκτό, τον φίλο μας τον Μάικ. Μπορεί και το επόμενο Σάββατο θα βγούμε live μαζί, αρκεί να το θέλεις. Αρκεί να το φτιάξουμε το ίντερνετ, κάτι να γίνει. Το ίντερνετ, εντάξει, το κάνουμε. Όταν είμαστε 2-3, όπως καταλαβαίνεις, εγώ είμαι λιγάκι σαν και εσένα. Κατάλαβες. Είμαστε λίγο crazy. Κατάλαβα. Δεν είμαστε ούτε παραγωγή, ούτε... θα τα φτιάξουμε, Γιάννη μου. Ευχαριστώ. Έγινε. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο για να το κάνουμε. Καλά, φίλε. Φιλάκια, γεια. Γεια σου. Ιωάννη, take care. You're crazy guy. Crazy guy. You know, Mike, εγώ νομίζω ότι εσύ και ο Γιάννης μαζευτούμε μαζί, δεν ξέρω αν θα μας βάλουν in straight jackets. Θα μας βάλουν... Maybe, ίσως σίγουρα θα γίνει αυτό. Σίγουρα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, Mike, you know, γιατί επευκαιρίας τώρα έκανες την καριέρα σου, όπως είπαμε, στο Καναδά και μετά ήρθες στην Ευρώπη. Yeah, ήτανε όταν άρχισα στο Τορόντο, στο Σοσούν, σε Southern Longo. In the meantime, ήθελα να επισκεπτώ τους συγγενείς στην Ελλάδα και μετά από αρκετά χρόνια που δεν είχα επιστρέψει στην Ελλάδα, στη Ρόδο, πήγα διακοπές εκεί και εκεί γνώρισα την Τερέζα, την γυναίκα μου, και μετά μου έδωσε την ευκαιρία και ήρθε στο Τορόντο, αλλά είχαμε εκείνη την εποχή πολύ πολύ heavy winter, που η θερμοκρασία είχε περνούσε 20-25-30 βαθμούς below zero. Αυτό το θυμάσαι στο Καναδά. Εγώ το θυμάμαι, εγώ είμαι από το Winnipeg. Εγώ το θυμάμαι. Winnipeg, it is very cold. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ένα new step to move to Holland, to go to see Europe, to see different things, to see what's happening with the hairdressing. In Holland, in the Ολλανδία μου άρεσε, free country, open-minded people, organized, clean, lots of marijuana. In that time, I used to smoke. You're an open book. I love you. But I forgot to tell you what I was really very close to the Woodstock. Woodstock. You know, oh, I've been there. I was there. You were at Woodstock, Mike. Yeah. Oh, jeez, Mike, αυτό το ήξερα, δεν το είπαμε καν. 4 days and 4 nights. Έχεις ζήσει Woodstock, man, Mike. You've lived fucking Woodstock. Jeez. That's right. So Jimi Hendrix. Four days and 4 nights. Jimi Hendrix, Janis Joplin. John Joplin, CCR. CCR. Richie Havens. Here Comes the Sun, Sly and the Family Stone, Chicago, yeah. Joe Cocker, beautiful, eh? After yeah, with a little friends from my friends. With a little help from my friends. Right. Thank you for helping me, man. Yeah. Thank you for helping me, man. With a little bit of help from my It was an experience for me, you know, to be there and see the lifestyle. 500,000 people on one place. No fight,
sharing, laughing, making love. No problems. No problem. You know? It was a beautiful time. Anyway, and after that, we moved to back to Holland. I like Holland a lot, and in very short time, in σε πολύ μικρό διάστημα του χρόνου, άνοιξα δική μου δουλειά και το κομμωτήριο ήταν πήγαινε fantastic. People were waiting, getting ready. Και εκεί άρχισα να εργάζομαι με την εταιρεία L'Oréal. Ήρθανε, γνωριστήκαμε το president της L'Oréal τότε και γίναμε φίλοι και ήρθε τρεις φορές και με είδε όταν εργαζόμουν. Όλη μέρα καθόταν και με κοιτούσε. Και λέω, αυτός δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει και έρχεται εδώ πέρα και κοιτάζει εμένα. Την άλλη μέρα ήρθε και μου λέει, Michael, I'm going to give you a contract to work for L'Oréal. Okay. I said, okay, τι λέω, what moment, I have clients here to do, you know. Εγώ του λέω, δεν φύγει το μαγαζί μου, μα θα σε πληρώνουμε. Και έτσι άρχισα τα σεμινάρια, on my day off, for L'Oréal. Μετά έχω κάνει ένα μεγάλο presentation, ένα μεγάλο show, it was with the idea, it was the Greek philosophy, no, mythology. Mythology, okay. Yes, and the theme was, I have a dream. And everything was, I created Medusa, for example, on hair. Medusa, the ugly creature with snakes on the hair, on the head. You know, that is the mythology. I did the goddess, I create one and a world was 100% Greece, with the lights, with the music, music from Art of Noise. I remember that, the fantastic music. The art of noise. Beautiful. I think Art of Noise fantastic. Ήταν in the 80s. Yes, great συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Yeah, fantastic music. The one show brings the now one. After that, L'Oréal, they didn't give me a contract enough, and then it's Wella. In the meantime, I did a show for Redken in New York City. Oh, this is really fun. I have to tell you that. I was invited in New York City, fly to New York City. We'll go to in Pennsylvania, in Pittsburgh, to do a show there for big company, American company. Of course, μας πληρώσαν όλα, εγώ και ένας καλός μου φίλος. Πήγαμε Νέα Υόρκη, εγώ ντυμένος top, με το καπέλο μου το μπορσελίνο. Ένα, φορούσα ένα, το παλτό μου ήταν από λύκο φτιαγμένο. I was wearing one big shawl on my neck, really fluffy, you know. Και πότε, περίμενε Μάικ, να πούμε πότε, στις αρχές της δεκαετίας του 80, όχι το 2020. Yeah. No, εκείνη την εποχή 80-82 νομίζω ήταν. Και τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα ότι μπορεί να μπει στο ίντερνετ, να πάρεις τη βίζα σου, να πάρεις στην Αμερική, whatever. Στο αεροπλάνο μέσα έπαιρνες ένα application και έπρεπε να το συμπληρώσεις, που πας για ο λόγο που επισκέπτεσαι την Αμερική, ή αν έχεις πάει ποτέ στη Ρωσία επισκέπτης, ή αν είσαι member of the Communist Party, whatever. It was things like this. Και τι δουλειά κάνεις. Αυτό το είχα αφήσει ανοιχτό. Λέω, τι θα κάνουν τώρα, να ζητήσει τι δουλειά κάνω. Το άφησα ανοιχτό. Και όταν φτάσαμε στο immigration officer, του δίνει το διαβατήριο και το application. Α, μου λέει, sir, you forgot to fill it up, what are you doing for a living? Α, του λέω, is that so important? Μου λέει, yes, what are you doing for a living? Και του λέω εγώ, του λέω, sir, I'm spending my father's money. You know what he said? He said to me, welcome to America, sir. Welcome to America. Welcome to America, Έχεις yeah. Ρήμα να φτάσεις. Έλα στη γη της επαγγελίας. Yes, welcome to America, μου λέει. Ο φίλος μου μετά του λέω,
εσύ δεν θα μιλάς καθόλου, εγώ θα μιλάω. Αυτός δεν μίλησε και πολύ καλά αγγλικά και ήταν ok, αλλά ήταν fantastic, περάσαμε φανταστικά. Φτάσαμε στη Νέα Υόρκη, μας περίμενε ένα ταξί, μια λιμουζίνα, να μας πάρει στο World of Astoria, beautiful hotel, well-known hotel in New York. Είναι το πιο, it was the best hotel at that time, and it had a history. Everybody has been there. Όλοι εκεί είχαν μείνει. Και ο Καρπάθιος. Και ο Καρπάθιος. Και ο Καρπάθιος. Φτάσαμε εκεί, πήγαμε σε ένα φανταστικό ρεστοράν που λέγονται Entfetroa. Στα ελληνικά είναι, λέγεται 1-2-3 στα γαλλικά. Και δίπλα μου ήταν ο Φρανκ Ζάπα. Ο Φρανκ Ζάπα. Yeah. Με το μυστήριο το μουστάκι εδώ κάτω. Ναι, yes, ναι. And he was wearing always a big suit. The goatee. Yeah. Και είχε και ένα φίδι στο λαιμό του. Εκείνο το βράδυ, όχι, αλλά normal, όταν κάνει presentations, είχε ένα μπόα, μεγάλο φίδι στο λαιμό του. Hey, this fucking crazy guy. Of course. So, I stand up, I want to hear, I said, my name is Michael, and I'm a hairstylist, and someday I'm going to cut your hair. Του είπα, ναι, μου λέει, where are you, του λέω, είμαι στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Μου λέει, when I come to Amsterdam, I'll look after you. Of course, I haven't seen after, but it was really funny to talk to a person like this. Well, of course, to Frank Zappa. Yeah, it was a great guy. He was a great guy. Yeah, he was a great guy. Great guy. Next day, we would pick us from the hotel. We would drive down to the Maspiran taxi to Pittsburgh. And we would do the presentation in a fantastic nightclub. Where all the world was strogilo, it was called The Haven. The Haven, the Paradis. Okay. Και εκεί κάναμε το presentation, it was absolutely fantastic. It was so, so wonderful, so clean work, clean models. I have a fantastic time there. So that was a fantastic presentation we did. We have fun, they look after us. You know, the American people, they're good for the, you're making a, you say, I'm going to do this, but I want that. It was always clear, no problem. After the work, you got your pay, and have a nice day. You know? Βρήκα τη φωτογραφία και θέλω να τη σχολιάσεις. Νομίζω, βάλε full screen, να δούμε άμα είναι αυτή. Βάλε full screen να τη σχολιάσει λιγάκι ο Μάικ. Yeah. Να δούμε άμα μπορείς. Άμα είναι αυτή, γιατί αυτό με κάνει remind of a beret. I think it's that one. Yes. Αυτό είναι ο Μάικ. One of those. I did this one here with the long hair. Yeah, how did you do this? Πώς το έκανες αυτό? Oh, it's a big story. But it's very simple to do it. You know, when you're taking a paper like this, you take it three, four of those, and you cut them up. You know, this. Αυτό το χαρτί που είναι 60-70 πόντους, τετράγωνο όλο, σε αυτό το χαρτί. Okay, εδώ. Με χαρτί. Ναι, αυτό είναι μέσα χαρτί και τα μαλλιά είναι γυρισμένα από μέσα προς τα έξω. Okay, και έχω ανοίξει μία τρύπα στη μέση του χαρτιού και την έχω μεγαλώσει, στρογγυλή. Έτσι, μία τρύπα στρογγυλή. Και αυτό μπήκε πάνω στο κεφάλι. Και τα μαλλιά βγήκαν εδώ και τα πέσανε. Okay. Very smart. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ενδιαφέρονται πολλοί, μου στέλνουν μηνύματα και μου έχουν στείλει, γιατί έχεις χτενίσει και πολλούς διάσημους στη ζωή σου. Όπως βεβαίως, κοίτα, η κάθε πελάτσα στη καρέκλα μας είναι διάσημη. Okay. Αλλά αυτό, να πούμε κάποια ονόματα. Με ακούς, Μάικ? Yeah. Okay. Όλες οι πελάτσες είναι διάσημες.
Εγώ ξέρω αν είσαι, το έχουμε συζητήσει αυτό, είτε είναι πελάτη στην καρέκλα μας, είτε είναι σε ένα χολιγουδιανό στούντιο, με την ίδια φιλοσοφία τη βλέπουμε, με το ίδιο σεβασμό το κάνουμε αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν σε καλέσανε να ταινίσεις την Elizabeth Taylor, μπορεί να μας πεις λιγάκι αυτή την ιστορία, Μάικ? Ναι, ήταν unbelievable. Όταν άρχισα και εργαζόμουν στο Άμστερνταμ, γνώρισα μία κυρία, η οποία ήταν πελάτησά μου και έκανε public relations του ξενοδοχείου του Sheraton, big hotels, the Hilton, Sonesta hotels, very big hotels, the rest, who was that then, the Grote Hotel in Amsterdam? Yeah. Anyway, and it was, so she was doing public relations for different hotels, and she was a client of mine. Yes, the most excuses, that's right. Και μου λέει, θα έχουμε την Ελίζα Πετέλο εδώ. Θα ήθελες να της φτιάξεις τα μαλλιά? Του λέω, why not? So, why not? Όχι, sorry που διακόπτω. Αλλά απλώς ίσως οι πιο νέοι να καταλάβουν κάτι. Ότι η Ελίζα Πετέλο, όταν υπήρχε η Ελίζα Πετέλο star, δεν ήτανε χίλιδιο Instagrammers, δεν ήτανε χίλιδιο stars. Ήτανε μετρημένη stars στα χέρια, στα δαχτυλά. Yeah, she was a fantastic person. And they asked me if I can do it. I said, sure, I can do it. I didn't know. Then this, η Ελίζα Πετέλο είχε τα μαλλιά της σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπήρχε ίντερνετ να μπεις, να δεις, να ψάξεις πώς είναι τα μαλλιά της και τι δεν θα ήθελε. Ναι, από τη φωτογραφία, ναι. Από τη φωτογραφία που έχω δει σε μια εφημερίδα παλιά και τέτοια, λέω έτσι και έτσι, πίσω, για μένα αν το κάνω αυτό είναι piece of cake. Και ξόδεψα ένα ολόκληρο απόγευμα εκεί πέρα, κάναμε lunch, περάσαμε ωραία και όταν με κοίταξε και τελείωσε αυτό που ήθελα, μου λέει, Mike, you are the best. Της λέω, after you. Της λέω, you are the famous person on the planet. And it's my the pleasure is mine to, you know, I can do your hair. And then after that, we have fun, we talk, we have a little bit of lunch. And it was a really nice, pleasant person. Very, she was not... difficult, easygoing person, she has a class, she was very, she knew a lot. Ήξερε πολλά, αγαπούσε το Άμστερνταμ, αγαπούσε την Ελλάδα. Και μ' αγάπησε και εμένα, τι να κάνω. Εγώ ζεύζα και τα μαλλιά πολύ ωραία, περάσαμε ωραία και μου δίνει ανοιχτό ένα τσέκ. Της λέω, μη στέλνω, της λέω το μια ποσό. Μια επιταγή, για όσους δεν ξέρουν, μια ανοιχτή επιταγή σου έδωσε. Yeah. Okay. Oh yeah, αντιά στα ελληνικά είναι έτσι. Και της λέω, μη στέλνω, της λέω, the amount is $100, $100. Αυτά, της λέω, είναι για όλους τους πελάτες μου. Δεν επειδή είστε εσείς, είμαι Taylor, Miss Taylor, I have to pay you more. Oh, της λέω, for me it's the same. She says, I said, put $100, it's okay. No, μου λέει. Και μου δίνει 1,000. 1,000 τότε είναι σαν να λες τώρα 10,000 ευρώ, 20,000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοια. Ναι. Εγώ όταν το πήρα το τσεκ, έτρεχα 150 χιλιόμετρα την ώρα να πάω σπίτι να το πω στη γυναίκα μου. It was a fantastic experience to meet someone like this. And of course, I met other people as well. So the famous Jose Feliciano, he was a great guy. Yeah, θέλω να μου πεις και λίγο την ιστορία, γιατί την έχουμε πει μαζί. Yeah. Αλλά για τον Jose Feliciano που ήταν και τυφλός, δεν έβλεπε.
Γεννήθηκε τυφλός. Για όσους δεν ξέρουν, ο Χωζέ Φελισιάνο ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης δεκαετίας του 70 του 80 στη Λατινική Αμερική και γενικώς παγκοσμίως σε αυτό το είδος μουσικής. Χωζέ Φελισιάνο ήταν top to top. Sorry, Μάικλ, διάκοψα απλώς λίγο να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ποιος είναι ο Χωζέ Φελισιάνο. Okay? You did a great job, my son. Ακριβώς τον ίδιο τρόπο με πήρε από το Public Relations η κυρία μου, λέει, Μάικ, θα έχουμε το Χωζέ Φελισιάνο, θέλει να του φτιάξει τα μαλλιά. Και λέω, no problem. Και πήγα στο Hilton πάλι και όταν πήγα στο δωμάτιο είχε δύο... Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ήταν τυφλός. Δεν το ούτω να φανταστώ ότι πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια συζήτηση με ένα άτομο που έχει γεννηθεί δίχως να έχει την όρασή του. Πολύ δύσκολο. Και όταν του είπα ότι είμαι, my name is Michael and I was born in Greece, γεννήθηκα στην Ελλάδα, ήταν ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που άρχισε και τραγουδούσε ελληνικά τραγούδια. Για μένα. Με την κιθάρα, γιατί με την κιθάρα, ναι. Χωζέ Φελισιάνο ήταν στη Λατινική Αμερική, πώς λένε οι Αμερικάνοι στο rock, Jimi Hendrix. Yes. Η Λατινική Αμερική έχει το Χωζέ Φελισιάνο. Yes, that's right. He was a great guy. After that, we found him, I was cutting his hair, and I was almost ready. I was just going to check it up the haircut. He said to me, Mike, well, the left side is longer. It's longer than the other side. I said, what the shit? How do you know that? Exactly. But ούτε δεν έβλεπε. Λέει, μου λέω στον εαυτό μου, μου κάνει πλάκα ότι βλέπει και μου λέει ότι δεν βλέπει. Γιατί τα ηλιάδες... Πραγματικά ήταν a fantastic experience. Την επόμενη μέρα ήμουνα on the first road on the concert. Και of course, he said, remember, είπε, σας αρέσει τα μαλλιά μου. This is the guy right there, Michael cut my hair. And the big spot right on me, right on the front. He was a great guy. Good man. Michael. I had fun, yeah. Michael, διότι μου λέει εδώ ο Γιώργος καλά κάνει, γιατί, you know, I'm like you. If me and you start fucking talking, we're not going to stop. Because we got a lot to say and we like to communicate with people. Μας αρέσει να επικοινωνούμε με τον κόσμο και έχουμε πολλά να πούμε. Γι' αυτό και εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ είμαι λίγο χύμαρος. Καλά κάνει ο Γιώργος και το λέει, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει πολλά να μας πει εδώ στο ίντερνετ. Πες μας. Okay. Λοιπόν, έχει μια ερώτηση. Βασικά θέλει τη γνώμη σας ο Βλάσης ο Κασιμάτης, πολύ καλός φίλος και κομωτής. Λέει, Μάικ, με όλο το σεβασμό στην εμπειρία σας, θα ήθελα να ρωτήσω και νομίζω ότι όλους θα μας ενδιαφέρει η άποψή σας για το πώς βλέπετε την κομωτική τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τα δικά σας μάτια. Ναι. Η κομωτική σήμερα έχει πάρει δύο δρόμους για μένα. Ο δρόμος που είναι τον Barbary, δηλαδή και αυτό ανήκει στην κομμωτική και ο δρόμος, the headdressing for women. Αυτό που μου αρέσει ότι να βλέπω barbering, μικρό νεαρούς άντρες να ασχολούνται με την κομμωτική and barbering. Beautiful. Η άλλη πλευρά της αυτό που βλέπω εγώ είναι ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει τις ρίζες για να κάνεις ένα καλό κόψιμο είναι η τεχνική του Vidasasun. There is no other place. The rest, για μένα, is a second step. The first step is the philosophy, η φιλοσοφία του Vidasasun, που δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια στη ζωή, αλλά υπάρχει αυτό που αγάπησε, την κομμωτική τέχνη, που μπορεί να τη βρεις σε βίντεο, σε βιβλία, αυτά που έχει αφήσει. Αυτό για μένα είναι the best. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σαν κομμωτή σήμερα είναι να μάθεις, να αγαπήσεις τη δουλειά σου, να την αγαπήσεις τη δουλειά σου
Γιατί τη στιγμή που θα αγαπήσεις τη δουλειά σου, δεν χρειάζεται ποτέ να δουλέψεις. Αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Ενώ οι βάσει είναι και τα θεμέλια είναι η αρχή όλων. Right, yes. Yes, that's it. Yes. Yes, of course. Yes. Yeah. Cutting heavy does as soon as way. Και γι' αυτό λέω ότι... Αυτό που λέει ο Mike, sorry που σε διακόπτω, Mike, with all due respect, it's our basis, you know, like, it's your foundation. Είναι οι βάσεις μας. Άμα έχουμε αυτές τις βάσεις, μπορούμε να πάμε στο φεγγάρι. Αλλά πρέπει να έχουμε αυτές τις βάσεις για να πάμε στο φεγγάρι. Ή αλλιώς θα δυσκολευτούμε. Μπορεί να φτάσουμε στο φεγγάρι, αλλά δεν ξέρω ποια χιλετία θα φτάσουμε στο φεγγάρι. Έχω δει στη δική μου την καριέρα, έχω κάνει πολλά σεμινάρια, έχω κάνει πολλά shows, έχω διδάξει πολλούς ανθρώπους για να μάθεις να κόβεις μαλλιά, πρέπει να μάθεις να σκέπτεσαι πρώτα. Και τα χέρια σου να γίνουν να σκέπτονται αυτό που έχεις εδώ. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις τι τρία πράγματα απαραίτητα να κόψεις μαλλιά. Να κάνεις μια γραμμή horizontal, vertical και diagonal. Πώς λέγεται στα λίγα διαγωνά. Αγαπάω, ή θα κρατήσεις τα χέρια σου έτσι ή έτσι. Έτσι. Διαγωνά. Αυτά είναι. Εάν δεν ξέρεις το α, β, γ της κομμωτικής, δεν θα γίνεις κομμωτής. Θα γίνεις κομμωτής που θα τελειώσει, θα έχεις μία μέρα ημερομηνία λήξεως λίγο χρόνο. Η κομμωτική θέλει να την αγαπήσεις. Όταν αγαπήσεις την κομμωτική, δεν χρειάζεται να δουλέψεις ποτέ. Παίζουμε στα παιδιά κάθε μέρα. Εγώ τα πάω σε είναι σαν να είμαι στην παιδική χαρά. Μου λένε οι πελάτες, γιατί είσαι τόσο crazy, because I'm in the playground, λέω. I'm enjoying myself. Yeah, that's because there is no show without a show. That's right, 100%. You have to be a good hairdresser. Sorry, να πει κάτι ο Μάικ. Sorry, Μάικ, που σε διακόψαμε. Sorry. No, εγώ sorry, κάτι έλεγες. Ah, okay. Εγώ λέω ότι για να μπορείς, η δική μας η δουλειά είναι creative. Παίρνεις ένα κεφάλι, το οποίο unbelief, και λέω ότι να κόψεις, να κάνεις ένα κούρεμα, είναι το πιο εύκολο. Αλλά το να κάνεις ένα σωστό κούρεμα είναι δύσκολο. Διότι κάθε φορά που θα παίρνεις τα μαλλιά και τα κάνεις, το κόψεις, έχει κάποιο emotion, έχει a feeling. You gotta have a feeling. Why you doing this, or you do, why you doing that? Why you doing this? Let me take my scissors. Why you have a scissors like this? And why you cutting hair like this? And why you cutting hair like that? It's a reason. It's always υπάρχει η ερώτηση γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψεως που έχεις μάθει να κόβεις μαλλιά. Πολύ σωστά, Μάικ. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και... Λοιπόν, να πάμε και σε ένα επάνω. Όχι, να μην πάμε, γιατί έχει ακόμα Μάικ να πει και εγώ το διέκοψα. Συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι για να κάνεις ένα σωστό κόψιμο, πρέπει καταρχήν να γνωρίζεις το σχέδιο του κρανίου. Όταν δεν ξέρεις, είναι διαφορετικά να κόβεις να κάνεις ένα κουπ σε μία κούκλα και είναι διαφορετικά να κόβεις μαλλιά σε ένα living person. Κωνσταντίνε, συμφωνείς? Εγώ συμφωνώ, και αυτό που θέλω να πω, όταν εκπαιδεύω κομμωτές, αυτό που είπες εσύ είναι το πιο σοφό. Αλήθεια, έχω δει πολλούς κομμωτές, αλλά ο μόνος που έχω δει να εκφράζει, γιατί τι είπες, there's three ways. There's vertical, there's horizontal, and there's diagonal. So, that's it. Όλοι οι άλλοι, έχω δει κομμωτές, Mike, να μου κάνουν
το χέρι το πάω έτσι και έτσι και έτσι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Στα μπουζούκια και εγώ όταν χουρεύω τζεμπεκιά, έτσι κάνω. Αλλά όταν χουρεύω, όταν χουρεύω, φίλε μου, απλώς για μια ενημέρωση για αρκετούς κομμωτές που ίσως δεν το γνωρίζουν, που μπορεί να έχουν χρόνια και δεν το λέω υποτιμητικά. Horizontal creates weight. Vertical gets rid of weight. And diagonal keeps everything the way it is. Έτσι δεν είναι, Mike? That's right. Okay. Όταν μάθεις να κόβεις το μαλλί με αυτή την τεχνική, μετά έρχεται το next step που μπορείς να βγεις έξω από αυτό που έχεις μάθει. Out of the box. Και θα κάνεις αυτό που βγαίνει από μέσα. Τώρα αυτό που κάνω εγώ. Τώρα την τεχνική εγώ την παίρνω τα μαλλιά και τα κάνω ό,τι θέλω. Ακριβώς. Όπως τα θέλω. Είναι όπως λέμε, να θα οδηγήσεις αφού πάρεις το δίπλωμά σου και θα βγεις στο highway και θα οδηγήσεις. Και θα οδηγήσεις όχι όπως έχεις μάθει από το σχολείο και από το βιβλίο «Stop here and watch here and this and that». You got to do with the feeling. Cutting hair is doing is feeling. When you have one client sitting in your chair και μια πελάτησα που είναι στο κάθισμά σου και τη κόβει τα μαλλιά, κάθε φορά που γίνεται αυτό κλακ, κλακ, κλακ και φεύγει ένα κομμάτι από το κεφάλι της κυρίας, είναι ένα κομμάτι από το σώμα της που κόβεται. Αυτό είναι emotional. Very emotional. Very. Έχω γνωρίσει, περάσει πελάτησα όταν τελείωσα, άρχισε και έκλαιγε τόσο πολύ και με φιλούσε, με αγκάλιαζε. Λέω, τι έπαθε αυτή να. Ευτυχώς που η γυναίκα μου δεν ήταν εκεί πέρα. δεν ήταν η τελευταία μου πελάτησα, ήταν between the day, you know. Ναι, ναι. And she was so happy. Και μου ήταν απίστευτο. Από τη χαρά της, of that person, she was a client for me every 6 weeks. This is what I want. My client was 6 weeks. Give them a color, good haircut. Have a nice day. Make an appointment 6 weeks later. Σύγχρονη κομμωτική. Σε αυτό που βλέπουμε τώρα, που πραγματικά τώρα θα το πω, βρήκα ευκαιρία, γιατί βρήκα και σένα. Γι' αυτό που στηρίζεις και αυτά που λέω, γιατί είμαστε της ίδιας φιλοσοφίας. Σα όταν καθόταν εδώ στην Ελλάδα, εγώ θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, εγώ έκανα κούρεμα 45 λεπτά και το καρέ το στέγνωνε ένα έτσι, αλλά I spent 45 minutes. So δεν χρειάζομαι. Και μου λέγανε εσύ ανάποδος, ρε, κούρεψε σε 5 λεπτά και χτένισε, you know, τους κάνανε τα κεφάλια, φαινόταν 90 χρόνια πιο μεγάλες. Έπρεπε να το πω γιατί το έχω άφη, αλλά να επιστρέψω στη βάση της κουβέντας που είπε ο Μάικ. Out of the box, αλλά για να βγούμε out of the box, πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε πρώτα inside the box. All right. Όταν βγούμε από το κουτί, you could go out of the box. Ή αλλιώς είναι φρουφρού και άρωμα. Έτσι ακριβώς είναι, διότι τη στιγμή που θα βγεις έξω, to break the rules, πώς λέγεται στα... Σπάσεις τους κανόνες. Μπράβο. Και θα δημιουργήσεις με το ίδιο άτομο κάτι άλλο. Έχω πελάτη που μου λέει, Μάικο, κάθε φορά που έρχομαι 6 εβδομάδες, μου κάνεις καλό κούρεμα. Ναι, της λέω, σου κάνω, διότι my feeling, εσύ, όλοι οι άνθρωποι αλλάζουμε. Ο τρόπος σκέψεως, το πρόσωπό μας αλλάζει. Βάζουμε κιλά ή χάνουμε κιλά. Δεν μπορείς να έχεις κάτι που δεν ταιριάζει στο πρόσωπό σου, στο βάρος, στον ευχένα σου, το ντύσιμό σου, η συμπεριφορά σου. Αυτά πρέπει να ταιριάζουν στο άτομο που λέγεται πελάτησα. Και όταν ο πελάτης θα το καταλάβει αυτό, σε πληρώνει ό,τι θέλεις. Ακριβώς. Ό,τι γιατί θέλεις, δηλαδή. Πληρώνει, Μάικ, γιατί ξέρει τι πληρώνει. Η ποιότητα πρέπει να πληρώνεται. Και εγώ είμαι ότι πάντα λέω ότι όταν υπήρχε το πρόβλημα το οικονομικό,
παγκοσμίως στην Ελλάδα ήταν περισσότερο, πολλοί κομμωτές κατεβάσαν τις τιμές και κουρεύανε με 5, 6 ευρώ, 10 ευρώ. Λέω, μαν, τι είναι αυτό να μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κατεβάζεις το, που είσαι καλλιτέχνης και να κουρεύεις για 5 ευρώ. Ναι, μάλλον δεν ήταν καλλιτέχνες. Δεν ήταν καλλιτέχνες. Αυτό, αυτό λέω. Μάλλον, they were never in the box. They were never out of the box. They were just, τι να πω, bollocks, πώς λένε οι Άγγλοι, bollocks. Τι να πω τώρα. Then, you got in life, so in the hairdressing business, you got winners, you got losers. When όταν ανεκατεβάζεις τις τιμές από 20, από 30 ευρώ, whatever, και τις κάνεις 10, you are out of business, 100%. Well, you're out of business. Συμφωνώ, αλλά μάλλον αυτοί δεν είχαν καμία δουλειά να παίρνουν 30 ευρώ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι και ό,τι δηλώσεις είσαι. Εδώ στην Ελλάδα είναι η γη του παπατζή. Σε πήγαν κάτι κομμωτές που πηγαίνανε μη πω ποιες σχολές για 6 μήνες. Δεν είχαν δουλέψει καν σε κομμωτήριο, like an assistant, και χρέωναν τα 30. Αυτοί δεν αξίζουν 2. Και ήρθε η ώρα, αλλά αυτό που είπες, δυστυχώς πήρε το μπαλάκι και πολύ καλοί κομμωτές το κάνανε και κακώς το κάνανε. Absolutely. Να ρίξεις αυτό... την τιμή σου λίγο, okay. Να βοηθήσεις τον κόσμο και να πεις στην πελάτσα που ξέρεις έμεινε χωρίς δουλειά, στο κάνω δώρο σήμερα. Δώρο εγώ, από μένα. Εμείς στην Ολλανδία, τουλάχιστον εγώ, όταν υπήρχε η κρίση στην Ολλανδία, είχα ανεβάσει τις τιμές μου. That's why you're Mike Carpathios. Nobody, κανείς δεν μου είπε, α, just know this is the products, the my quality of work, and you know, έτσι take it or leave it. Και πολλές φορές έχω γνωρίσει πελάτησες που όταν έρχεται μια κυρία η οποία είναι, you know, like that, και μου φέρνει μια φωτογραφία και μου λέει, θέλω τα μαλλιά μου έτσι, της λέω, I'm sorry, της λέω, εγώ δεν δουλεύω, δεν μπορώ να κόψω αυτό το μαλλιά. Ψάχνει να πας εδώ δίπλα, έχει άλλο κομμωτήριο, να πας εκεί. Και την έχω διώξει. Όχι, έχω διώξει με ωραίο τρόπο. Είπα, sorry, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, διότι αυτό δεν ταιριάζει σε σένα. Εγώ μπορώ να σου κάνω κόψιμο που ταιριάζει στο πρόσωπό σου. Your lifestyle, the way you look, I mean, your attitude. Όλα αυτά είναι μεγάλο ρόλο. Δεν μπορώ να κάνω μια permanent και να βγει έξω και να είναι μάου-μάου και να πω ότι επειδή ήρθε η κυρία και θα μου πληρώσει 10-100 ευρώ και μου πω αυτό ούτε 100 ευρώ χρειάζεται, ούτε εγώ της λέω, δεν δουλεύω. I'm sorry, my next neighbor, he's doing it for 80. Go there. Go ahead, visit them. No problem. Ότι και εγώ στην περίπτωση, Mike, που έχει έρθει άλλη, θέλω αυτό. Και ξέρω ότι θα καεί το μαλλί της, δεν της ταιριάζει. Της λέω, κυρία μου, με όλο το θάρρος, μη χαλάσεις τα λεφτά σε μένα. Ναι. Πήγαινε παρακάτω, να σου κάνω αυτό που θέλεις. Χωρίς να την ειρωνεύομαι, αλλά όπως και εσύ δεν ειρωνεύτηκες, αλλά this is your body, this is your lifestyle, this is reality. Άμα αυτή θέλει κάποιο άλλο reality, ας πάει σε ένα άλλο reality. Yeah. You know, όταν αγοράσεις ένα σακάκι που είναι του, I don't know, let's say Montana, of Cartier, of whatever, ξέρεις ότι πληρώνεις αυτό που αγοράζεις. Δεν αγοράζεις Cartier και παίρνεις Mickey Mouse. Όταν θα πας σε ένα καλό γιατρό, the best, you pay more. When you go in a thunders, and you know, I mean, the quality is always has to be paid. And the people, they are ready to pay in these days the quality. Hairdressers, they have to do it with quality. Don't go cheap products. You go for good products. 100%. Learn to work professionally.
think a professional, and people that will like you, they will love you, they will give you, they will make you feel, we give you everything. I mean, it was a time where ήταν κάποια εποχή, νομίζω ότι ο Κομωτής, λένε αυτός, δεν του άρεσε το σχολείο και, και έχει γίνει Κομωτής. Εμένα το μου πει αυτός ένα τέτοιο, ότι που, get the fuck out of here, you motherfucker. I mean, get the fuck out of here. Yeah. If I wanted to become a doctor, a rocket scientist and I worked for it, I would. But I'm proud to be a fucking hairdresser and I worked for it. Yeah, but it's because I'm a hairdresser, that means I'm a minder, I'm less important person on this planet. I make hundreds of people happy. You know? And this is the hairdressing is all about. Who making people happy. And you have to be, I'm sorry? You make the world more beautiful. That's right. We are all do it all together. But if we all together, we know the way, we make the whole planet a lot more beautiful. It's like we make it like the first day of spring. How beautiful that is. Of course. Do you know what I'm saying? I know what you're saying. The first day of spring is beautiful. The light, the flowers, everybody's happy, smiling. This is what it's all about. Nobody goes to the hairdresser and won't feel good. I mean, I do myself as well, you know. This is what is hairdressing is all about. This is what it's about. And, you know, it's very important, αυτό που είπες για την ποιότητα. Θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο παππούλης μου, από το Μεγανής της Λευκάδας. Ήταν ένας φτωχός άνθρωπος, φτωχός. Okay. Είχε τα βασικά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το κουστούμι που φόραγε στην εκκλησία του Κυριακή ήταν απανάθετο. Το ρολόι του. Μπορεί να μην είχε διαμάντια, αλλά ήταν ακριβό. Και του έλεγα, ρε παππού. Και μου λέει, Κώστα, δεν είμαι αρκετά πλούσιος να αγοράζω φτηνά πράγματα. Αυτό μου είπε. I'm not rich enough to buy cheap things. Simple. Yeah. This is, this is what life is all about, my friend. And hairdressing I look myself and I'm saying how lucky I am because the God give that me, my mother, to make me, bring me on earth, give me life, and give me the power to be a hairdresser. I'm very grateful every day, and I say that every day. Thank you, Mama. Thank you, God. Because we have the most beautiful profession on the planet. You know, και αυτό που είπες πριν, we do, και είναι σημαντικό ότι χωρίς να υποτιμάω καμία επιστήμη και ένα επάγγελμα, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάω και το δικό μου το επάγγελμα. You know, ο καθένας ό,τι δώσει, όπως εσύ είχες, ήσουν βοηθός 3 χρόνια, μετά δούλεψες σε ένα καλό κομμωτήριο 5 χρόνια. Σαν μέχρι να καταλάβεις τι σημαίνει τρίχα, περάσανε 10-15 χρόνια. Το ίδιο και εγώ. So, you know, και η καριέρα του γιατρού του σωστού έχει φάει και αυτός 15 χρόνια. Βεβαίως. Άμα ο γιατρός έχει φάει μόνο 1 χρόνο, λέγεται νοσοκόμος. Και ο κομμωτής που έχει φάει 1 χρόνο, δεν είναι κομμωτής, κακός. Yeah. Δεν υπάρχουν νοσοκόμοι και οι χειρούργοι. Αλλά this is what I just want to separate them, you know. Yeah. You know what I think, Konstantinos? Headdresses, you have different type of headdresses. You have, έχεις υπάρχει κομμωτής που, you know, like that. Έχεις κομμωτής που είναι, and you can, μπορεί να κόψει μαλλιά, αλλά δεν έχει the attitude to be friendly. Έχεις κομμωτή που να είναι καλλιτέχνης, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Έχεις κομμωτή ο οποίος μπορεί να κόψει μαλλιά perfectly, αλλά δεν μπορεί να σπάσει
την τεχνική και να την εξηγήσει. Ναι, δεν μπορεί να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ναι, ναι. Υπάρχουν κομμωτέ που είναι όπως στην Ελλάδα, πιστολάκι. And 5 days later you can well, you have to buy a new arm or something like that. You know, you have different type of headdresses in our work, you know, what I believe I have learned, first of all, when I was cutting how to be stand up, the position you taking. Standing position. Washing the hair the way, because, I mean, I've been doing hair so many years, I never had problems with my back. Never. I never did. Yeah, because αυτό που λες, Mike, είναι σημαντικό, αυτό που είπες από το λουτήρα. Και εγώ είχα την ευλογία τότε να μου πούνε that I learned standing position, όχι όταν κούρευα, από το λουτήρα. Και ευτυχώς και μέχρι σήμερα, είμαι 52 χρονών, το κάνω 35 χρόνια, I have no back problems. You look so young. You look so young. I'm 52. You look young too, Mike. Μάλιστα, ρωτήσω κάτι τώρα. Πες μου λίγο για τον Elton John. Elton John. Oh, yeah, that was a great character. The same was the hotel in Sonesta Hotel in Amsterdam. The public relations, they called me up because I was known. Everybody knows Michael. Any place I'm going in Amsterdam, everybody knows me. I know a lot of people. I mean, there is no place I go, even abroad, on walking on the airport, I'm going on a trip, on the plane, I see 2 or 3 people that know me. I mean, I know a lot of people. But this is a population I'm building up years through. Anyway, that person calls me up. Michael, Elton John is coming over with his group, and then they need to fix up the hair. I said, okay, no problem. The day, and they send me 3 guys to the salon, and I give them a perm. You know that you used to be then that time, the perm was like an afro. Yeah, the afro look. The curly. Yes, the afro look. Yeah, yeah. You know, you make everybody look like a, you know, a color person. Να μιλάτε στα αγγλικά, αλλά θέλω να μου το πάτε στα ελληνικά, γιατί έχω κάτι μηνυματάκια που μου λένε ότι δεν τα ψιλοκαταλαβαίνουμε τα ελληνικά, τα αγγλικά. Okay. Έχουν δίκιο, Μάικ. Okay. Εφόσον την έκανε στην Αφάνα αυτό το άφρο, από το συγκρότητα 3 άτομα, τα άλλα 2 το είχα κάνει κόψιμο, και τελευταία ήταν ο Τζοάν, ο οποίος τα μαλλιά του ήταν μετρημένα. Αυτός φορούσε περούκα, εγώ δεν το ήξερα. Όχι, φορούσε περούκα, ναι. Ναι, φορούσε περούκα. All the times. Και όταν έβγαλε την περούκα, το έκανε ένα fresh up. Because τα μαλλιά του ήταν nice. Nice person. Very friendly. All the people in... Τα παιδιά που ήταν στο group, τα έχω φτιάξει στο κομμωτήριο. Εκείνο τον έχω φτιάξει στο δωμάτιο του, στο ξενοδοχείο. Και λογικό είναι, γιατί ήταν και το αστέρι τότε. Ναι. Και ήταν very, very, πολύ, πάρα, πάρα πολύ relaxed, friendly. You know, it was an experience. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μου δώσανε και free tickets for the concert. To be honest, I didn't go. Because, you know why? Because I never liked his music. Really. But it was a nice person. I have a good time. I met this person. I was glad to say, but in that time it was not possible to make a photograph. You know what I'm saying? Ήταν δύσκολο, διότι... Μα δεν υπήρχε, Μάικ. Δεν είχαμε το κινητό τηλέφωνο βγάλει. Και να πούμε την αλήθεια, at that time δεν θέλανε, γιατί οι μόνοι που τραβάγανε φωτογραφίες τότε ήταν οι παπαράτσι. Σαν να βλέπανε φωτογραφία, δεν θέλανε να τη δούνε. Ναι, δεν θέλανε καθόλου. Και είχα υπογράψει γι' αυτό ότι δεν θα κάνω... Ναι.
Και έτσι δεν, όπως ήταν, αφορά άτομα που έχω χτενίσει. Έχω κόψει τη μαλλιά του Ιμπραήμοβιτς. Α, τον Ιμπραήμοβιτς, τον Σλάτον. Yes, ήταν στον Άγιαξ. Όπως ο Μαχλάς, ο Νίκος ο Μαχλάς, πελάτης μου. Ο Άγγελος Χαριστέας. Ο Γιάννης ο... Ο Αναστασίου. Αναστασίου, ναι. Ακόμη η γυναίκα του είναι πελάτησα. Τους ξέρω πολύ καλά. Κανένα από όλους αυτούς δεν έχει ξυρισμένα μαλλιά, έτσι. Α, καλά κάνει και λέει ο Γιώργος. Κανένας από αυτούς δεν έχει fake. No fake, Mike. No fake. Congratulations, Mike. Παρακολουθώ. Έχουμε μηνύματα. Βεβαίως και έχουμε μηνύματα. Πάμε λιγάκι σε people online. Okay? Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα που έχω κρατήσει από πριν, ναι, ναι, από την Όπη την Ξινοπούλου, ναι, ναι, που λέει «You are the joy of life». Είναι ποτέ και τύχη εκτός από πολύ πολύ δουλειά. Θα το πω με δύο λέξεις. Η τύχη βοηθάει τους... Του ευνοεί... Του τολμηρούς. Μαράβο, αυτό. Τέλεια. Δεν ξέρω. Επίσης, η Νόπη Ξενοπούλου λέει «Mike the Magician, great inspiration for photography». Αυτό, αλλά και τρελά. Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι... Αλήθεια, μακάρι να είχα, γιατί έχω τις φωτογραφίες, Mike, αλλά διότι είναι σε low res. Έχω. Εφόσον λέει inspiration, να δείξουμε και μερικές από τις δουλειές σου. Ναι, ναι. Να δείξουμε μερικές από τις δουλειές σου για το inspiration και να μας πεις. Κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι, και θα τους πω και πού και πώς. Yes. Εδώ αυτά τα δύο τα μοντέλα τα έχω κάνει. Είναι, η μία ήταν. Όλα αυτά είναι το brand. Οκ, ναι. Okay, sorry, Mike. Πες τα. Εδώ είχα επισκεφθεί την Ακρόπολη στην Ελλάδα. Και όταν είδα αυτά τα ωραία αγάλματα, σκέφτηκα ότι θα δημιουργήσω δικής μου θέες. Αυτό το είχα κάνει presentation για την Intercorfeu στην Ολλανδία και αυτό το έχω κάνει εγώ, όλα και τα δύο εγώ τα έχω κάνει, αλλά αυτό το inspiration το είχα πάρει την Ακρόπολη και αυτό το χτίριο που είναι πίσω φτιαγμένο από σίδερο μου θυμίζει την Ακρόπολη. Ναι, έτσι, πραγματικά. Και γι' αυτό αυτά τα δύο μοντέλα τα έχω στήσει πάνω σε πέτρα για να φαίνεται ότι αυτό είναι ελληνίδες θέες. Τα οποία είναι και τα δύο φτιαγμένα πολύ easy. Είναι εδώ, Mike, βλέπω φωτογραφίες, μάλλον όταν ήσουν πιτσιρικάς. Έλα να δω. Για να δω. Ακόμα πιτσιρικάς είσαι, αλλά... Oh, εδώ, Mike, yeah. Here, Elizabeth Taylor, εκεί. Αυτή. Εδώ, αυτή εδώ. Η κάτω δεξιά. Ναι, εγώ με το μουσική και η κυρία αυτή είναι. Εδώ είναι η Elizabeth Taylor. Εδώ είναι η Elizabeth Taylor, Mike. Κάτω και δεξιά. Εδώ είμαι στη Νέα Υόρκη. Εδώ αυτή η φωτογραφία αριστερά. Με το... The Empire State Builder behind. The Statue of Liberty, yes. Και εδώ εγώ είμαι σε ένα μουσείο στο Τορόντο. Πρέπει να ήμουν εκεί 25, 26, περίπου. Yeah. Εδώ είναι. Αναμνήσεις. Yeah, και εδώ το άλλο ήταν που έκανα ένα presentation. Perm. Mike, ο θείος, ορίστε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ απόψε, πάρα πολύ. Και θα κάνουμε άλλο ένα live, γιατί αλλιώς θα πάει 10 ώρες. Έχεις πολλά να μας πεις. Εύχομαι πραγματικά, είτε εγώ έρθω στην Ολλανδία, είτε εσύ έρθεις εδώ στην Αθήνα, πρέπει να δημιουργήσουμε μαζί οπωσδήποτε. Absolutely. Yes, the pleasure is mine to be with you. Okay. Θέλω, πριν κλείσουμε, θέλω να δύο μηνύματα, τα οποία είναι και τα τελευταία. Λοιπόν,
Το ένα είναι σχόλιο της Ελισάβετ Δισβέλιου για αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι δεν είμαι τόσο πλούσιος για να αγοράζω φθηνά πράγματα. Και επίσης μετά είναι η Ελένη Γιανακοπούλου και ρωτάει, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Μιχάλης πώς βλέπει τους Έλληνες κομμωτές σήμερα. Πιστεύει ότι οι Έλληνες κομμωτές έχουν την εκπαίδευση και είναι σε θέση να δουλέψουν σε ένα διεθνές πλατό, ή έχουν την παιδεία και γνώση που θα μπορούσαν να έχουν ένα μερίδιο στο διεθνές εκπαιδευτικό κομμάτι? Okay. Είμαι ευτυχής που η Ελένη την γνωρίζω. Γεια σου, Ελένη. Ευχαριστώ. Φοβερή συνάδελφος, Μιχάλη. Φοβερή συνάδελφος. She's fantastic. Ο Έλληνας κομμωτής, κομμώτριες, με οφείλμα, αυτά που βλέπω τελευταία είναι fantastic. Every hairdresser που έχω δει τώρα τελευταία σε αυτό το presentation του Κωνσταντίνου και πώς είπαμε τον κύριο με το ξύρισμα... Όχι, ο κύριος με το κοντό μαλλί, όχι, με το μουσί, και ήταν ξυρισμένο το κεφάλι του, έκανε... Ο Παύλος. Ο Παύλος. Great. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίος, φανταστικός. Οι κομμωτές σε αυτό το επίπεδο μπορεί να δουλέψουν all over the planet. Και εγώ είμαι καλεσμένος να πάω στο Hong Kong να κάνω φωτογράφηση για ένα film, αλλά τώρα με το πρόβλημα που έχουμε με την κορώνα, αλλά θα ήθελα τον Παύλο να τον είχα παρέα μαζί μου. Είναι κάπου πραγματικά καλό. Καλά με την Ασία, γιατί και ο Παύλος έχει δουλέψει, αν θυμάμαι καλά, έχει δουλέψει και ένα διάστημα στην Κορέα. Έχει δουλέψει, νομίζω, ένα χρόνο. He's worked one year in Korea, I think. Κάτι θυμάμαι, μου είπε, he's worked in Korea. Yeah, great guy. Με αυτή την ποιότητα κομμωτών μπορεί να δουλέψουν the best. Εγώ το βλέπω ότι ο Έλληνας κομμωτής έχει γίνει Έλληνας καλλιτέχνης κομμωτής. Και I'm very proud. Είμαι ευτυχής, γιατί μπορώ να το πω ότι μεν τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου ζω εκτός Ελλάδος, αλλά αγαπάω πολύ τους Έλληνες. Έχω βοηθήσει πολλούς συνάδελφους στην Ολλανδία, παντού. Έχω δώσει τον τρόπο σκέψεως που μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, αλλά επειδή σκέπτομαι εγώ διαφορετικά, δεν θα πει ότι δεν είμαι correct. Αυτός είναι ο τρόπος που έχουμε την δυνατότητα σαν Έλληνας, σαν δημοκράτες Έλληνες, να με ανοιχτό μυαλό. Και ότι το ανοιχτό μυαλό το βλέπω εγώ σαν το αλεξίπτωτο. Όταν το αλεξίπτωτο είναι κλειστό, έχεις πρόβλημα. Όταν ο κομμωτής δεν έχει ανοιχτό μυαλό, έχει πρόβλημα. Και είναι... ευχαριστώ που μας έδειξες στο δρόμο. Ευχαριστώ που μου δώσατε the opportunity to be with you, να είμαι κοντά σας. Το αυτό με κάνει... Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Και thank you very much, Mike. I love you. I love you too. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ απόψε. Σε αγαπάω πολύ, Μιχάλη. Θα ξαναβούμε σε live. Να είσαι καλά. Σε αγαπάω πολύ για ό,τι έχεις κάνει για τους κομμωτές, για το πλανήτη, για τον κόσμο. Και να παραμένεις γνήσιος, όμορφος άνθρωπος όπως είσαι. Σ' αγαπάω πολύ. Έχω την ελληνική την ελληνική πώς το λένε, mentality. Νοοτροπία. Νοοτροπία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Thank you very much. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. See you soon. Take care. Γεια σας. Γεια σας, Καρπάτη. Γεια σας. Καλή, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Okay, παιδιά, είδατε ότι άμα συνέχιζα αστήρευτη πηγή έμπνευσης, πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος καλλιτέχνης, με παιδεία, foundations, και τον βλέπετε ακόμα τώρα, αγαπάει αυτό που κάνει.
It's his hobby. Είναι η αγάπη του. Okay? Μακάρι και εγώ να φτάσω στο επίπεδο του Μιχάλη. Όπως είδατε, φεύγει για Hong Kong ο Μιχάλης. Μόλις γίνουν όλα αυτά καλά για μια φωτογράφηση. Mike Carpathios. Sorry, παιδιά, για τα αγγλικά, αλλά διότι είναι μητρική μου γλώσσα, είναι μητρική του γλώσσα. Δεν το κάναμε από ψώνιο, απλώς και φεύγαμε. Χαίρομαι που σας είχαμε εδώ απόψε πάλι. Εύχομαι Δευτέρα, Τρίτη να βγούμε πάλι live, να προσέχετε. Μένουμε σπίτι. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά μου.